Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της Κακομοίρας με τη γνωστή συνταγή του Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιάννη Διτσιράπη και τον Θανάση Καραμπάκο στο Πορτάξιο, την κυρία Λίλα Γουλιώνη και την κυρία Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι σας φροντίζουν για να κάνετε οριστική διαγραφή στο όχημά σας. Τηλεφωνείτε στο 18133. Έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, για να γίνει σε ένα μόλις λεπτό. Στο www.listoparto.gr οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών, μέσα από την οποία μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο, να σας το δώσουν ή να το λύσετε και να το πάρτε στο www.listoparto.gr. Σήμερα Παρασκευή 27 του Απρίλη, το goldmall.gr του ομίλου Μετρομίντια προσφέρει ένα ακόμη σημαντικό δώρο με την υπογραφή της κορυφαίας κλινικής μαλλιών Berkman Court στη Θεσσαλονίκη. Εντελώς δωρεάν μια πλήρης επιστημονική θεραπεία κατάστασης τριχόπτωσης για άνδρες και γυναίκες με μια εξατοδικευμένη διάγνωση τριχόπτωσης και μια θεραπεία επανάκτησης υγείας των μαλλιών σε συνδυασμό με θεραπεία soft laser. Δείτε και εκτυπώστε τώρα δωρεάν την προσφορά στο www.goldmall.gr για να κερδίζετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ με δωρεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης.
Με χορηγό μας την Hyundai Εσκιά της Παλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, την εταιρεία η οποία φροντίζει κάθε εβδομάδα να έρχεται με πολύ μεγάλες προσφορές για όλους εσάς. Και αυτή την εβδομάδα μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ με 3 χρόνια σέρβις, παρακαλώ, εντελώς δωρεάν και με τα εργατικά και με τα ανταλλακτικά. 3 χρόνια είναι αυτά, άρα είναι τεράστια η έκπτωση. Πολύ καλή προσφορά την οποία μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Μιας και μιλάμε για αυτοκίνητα, να πω ότι πρέπει να φροντίζουμε για τον κινητήρα του αυτοκίνητου μας και τη μηχανή του αυτοκίνητου, να χρησιμοποιούμε σωστά λιπαντικά, πόσο μάλλον λιπαντικά ΒΕΚ, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη, για να προσφέρουν στο κινητήρα σας μεγάλη ζωή και ασύγκριτη ποιότητα. Ζητήστε τα, γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές οχημάτων, γιοταχή, φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμη και λιπαντικών ευθυλίας και βιομηχανίας. Τα λιπαντικά ΒΕΚ είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας, σύμφωνα με διεθνή νομοθεσία, παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπανση στο κινητήρα σας, γιατί πολύ απλά με τα λιπαντικά ΒΕΚ νιώθετε τη δύναμη του κινητήρα σας. Κωστή μου, με ποδόσφαιρο Σαββατοκύριακο για όλες τις κατηγορίες, ξεκινάνε και τα play-off της Super League, της football, της Γάμα Εθνικής. Έχουμε τον Άρη, ο οποίος θέλει μία νίκη για να οριστικοποιήσει την επιστροφή του στην Super League. Τον Όφη να θέλει ένα βαθμό. Το πρωτάθλημα το ελληνικό, το οποίο έχει ενδιαφέρον μόνο για την ομάδα η οποία θα κατακτήσει την πέμπτη θέση. Είχαμε παιχνίδια Europa League τα οποία λες δεν παρακολουθείς, δεν ξέρω αν παρακολούθησες τες. Είπα όχι. Είχαμε μία περίπτωση αθλητικού περιεχόμενου μπασκετικού, αλλά είναι αρκετά σημαντική. Ο Στίβ Γιατζόγλου συμφώνησε σε όλα με τον Πανιόνιο να το αναλάβει τις τελευταίες αγωνιστικές. Αλλά αντέδρασαν οι Πάνθυρες, γιατί πολύ απλά ανήκουν στο χώρο της Χρυσής Αυγής. Οι Πάνθυρες τι είναι, κομμουνιστές? Δεν ξέρω τι είναι. Αντέδρασαν και είπαν δεν το θέλουμε. Άμα ήταν κομμουνιστής θα το θέλαν, το ΣΥΡΙΖΑ, άμα ήταν. Ρώτα τους Πάνθυρες, βγάλω τους Πάνθυρες. Σου λέω τι έγινε. Τι σου λέω, και τι. Κατάπτυστο. Αποτέλεσμα. Κατάπτυστο. Να μην υπογράψει. Κατάπτυστο. Τι θα πει, κάνουν κουμάντο οι Πάνθυρες στις ομάδες? Οι οργανωμένοι κάνουν κουμάντο ή η εταιρεία? Το σωστό είναι η εταιρεία. Το σωστό είναι η εταιρεία. Ποιος κάνει κουμάντο με τις ομάδες? Οι οργανωμένοι. Επηρεάζουν και οι οργανωμένοι. Γιατί... Εδώ οι προκειμένοι. Οι προκειμένοι είναι συνδικαλιστές της Κερκίδας. Επηρεάσαν κατά ένα πολύ σημαντικό βαθμό. Να σου πω το έργο, ρε φίλε. Ο Αρχοντίδης τι ήταν? Α, δεν έχω ιδέα. Πασόκ. Το έλεγε, είμαι Πασόκ. Δεν έχω γιατί ιδέα. Δεν αντέδρασαν οι οπαδοί του Ηρακλή? Ο Αλέφαντος τι ήταν? Βαμμένος Πασόκ. Γιατί του βρίσκε δουλειά το Πασόκ του Αλέφαντο. Λοιπόν, ο Γιάννης και τα λοιπά. Ο μόνος που ξέρω ότι η ομάδα είναι από το ποδοσφαιρικό χώρο είναι ο Γούναρης. Ποιος Γούναρης? Ο Γιάννης. Φράσει το Γούναρη τώρα. Ας το Γούναρη. Ο Παναγούλιας τι ήταν? Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν είπανε κάτι και τα λοιπά? Φασίστες οι Πάνθυρες. Φασίστες οι Πάνθυρες. Γιατί στο μόνο προπονητή πανελληνίος που αντέδρασαν για τις πολιτικές τους προτιμήσεις ήταν ο Στίβ Γιατζόγλου. Ο Παναγούλιας ήταν Νέα Δημοκρατία. Δεν αντέδρασε κανένας. Ο Αλέφαντος Πασόκ του Κερατά. Είχε δώσει δύο γροθιές στον Κούγια. Όταν ήταν στον Ηρακλείο Κούγια, στο Μακεδονία Παλάσου, δώσε δύο γροθιές. Γιατί μίλησε εναντίον του Κίμωνα Κουλούρη. Ο Αρχοντίδης τον έκανε το Πασόκ προπονητή. Λοιπόν. Και άλλοι πολλοί προπονητές που ξεχνάω, ας πούμε. Ο Πολίτης ήταν Πασόκ. Του. Πώς το λένε? Ο Μπασκετικός. Ο Μπασκετικός. Πασόκ ήταν και Τότσοζε, να πούμε κτλ. Λοιπόν, φασίστες του Κερατά, πώς τους λένε, οι Πάνθυρες. Είτε ήταν αριστερός ο Γιατζόγλου, είτε ήταν δεξιός, είτε ήταν, πώς το λένε, Χρυσή Αυγήτης, πώς τους λένε αυτούς, είτε ήταν του Καραντζαφέρη, είτε ήταν της Παπαρίγα και αντιδρούσαν. Άρα φασίστες είναι αυτοί. Φασίστες είναι οι Πανιόνιοι. Και μεγάλος χέστης ο πρόεδρος του Πανιωνίου και δηλώσαν άντρας. Εγώ άμα ήταν θα έλεγα πά πνιγείτε. Και άμα θέλετε μην έρθετε και στο γήπεδο. Τι άμα κάνουν. Άμα τραβούσαν 2-3 αυτές τιμωρίες ξέρω εγώ και τα λοιπά. Γιατί αυτοί έτσι είναι. Άμα δεν σε γουστάρουν σου τραβάνε μια αυτή. Τρεις τιμωρίες σε διώχνουν. Κατάλαβες κόκκινε τι είναι οι οργανωμένοι οπαδοί? Όταν μπλέκονται στα διοικητικά. Σουπερίζουν, γίνονται σουπεράδες. Δεκαετίας του 90. Πάμε παρακάτω. Αντί να πείτε λοιπόν. Εγώ δεν συμφωνώ με τη Χρυσή Αυγή σε καμία περίπτωση. Δεν τους γουστάρω γιατί βαράνε γυναίκες.
Δεν τους γουστάρω καθόλου γιατί χτυπήσανε γυναίκες. Πάνε και κάνουν μαγιά στους Πακιστανούς που σε κανένα Ρώσο δεν πάνε να κάνουν καμιά μαγιά. Και είναι επιλεκτικά φασίστες, πώς το λένε, ενάντια στους ξένους φασίστες. Είναι και οι αριστεροί φασίστες. Άμα είναι κανένας πλούσιος ξένος, του γλύφουνε τα από αυτά. Άμα είναι κάποιος φτωχός ξένος, το χτυπάνε να πούμε, το βαράνε, δεν τον θέλουν. Δεν τους γουστάρω τους Χρυσαυγίτες, αλλά και τι με πειράζει εμένα αν ο προπονητής μου είναι Χρυσαυγίτης. Και τι πειράζει αν ο. Τι σημασία έχει. Μισό λεπτό ρε κόκκινε. Άρα φασίστες δεν είναι ο. Πώς το λένε, ο. Δεν είναι φασίστας ο προπονητής. Φασισταριά είναι οι πάνθυρες. Έτσι λέω. Και ξέρεις ότι δεν μασάω ούτε από original ούτε από τους δικούς μας τους οργανωμένους. Άμα τσακώθω, τσακώνομαι. Θα έρθουν, θα κάνουν, θα σπάσουν, θα κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει. Όπως τσακώθηκα με τους οργανωμένους σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέα Υόρκη. Ρουφιάνοι. Του το είπα στα ίσια. Είστε ρουφιάνοι. Σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέα Υόρκη. Δεν τολμήσανε ούτε καν ένα μήνα να πούνε γιατί και πώς και τα λοιπά. Άρχι ρουφιάνι. Πάμε παρακάτω. Γουστάρεις. Δεν μιλάς. Σε βλέπω. Κλώμιασες να το πούμε. Το κατάλαβες. Ναι, εντάξει. Λέω, δεν μπορεί να επιλέγεται ένας άνθρωπος για τα πολιτικά του πιστεύω, αλλά για τη δουλειά του. Ούτε για τα οπαδικά του πιστεύω. Τώρα, σαν προπονητής αυτός δεν ξέρω εγώ τώρα. Τον έβγαλε ο Βλαχόπουλος για να μιλήσει ο άνθρωπος. Δεν το κρίνω για το τι κάνει σαν προπονητής και αν μπορούσε να επιτελέσει έργο. Μπορεί, ρε, πόσο χρόνο είναι, 70 χρονών. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Ο Ιωαννίδης είναι 73. Είναι γέρος. Δεν μπορεί να κάνει τον προπονητή. Αυτός πόσο είναι, άμα είναι 70, πώς θα κάνει τον προπονητή. Μπορεί να το πει είσαι γέρος. Μπορεί να το πει είσαι κακός προπονητής. Άλλο αυτό και άλλο είσαι, λέει η Χρυσή Αυγή. Και λοιπόν, τι έγινε που είναι η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε φίλους Χρυσαυγίτες, αριστερούς και τα λοιπά. Μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να έρθουμε σε κοινωνία. Εντάξει, εγώ δεν τους γουστάρω γιατί. Εγώ δεν γουστάρω τον Χρυσαυγίτη, γιατί ενώ λέει έξω οι ξένοι, λέει έξω οι ξένοι οι φτωχοί, οι πλούσιοι μέσα. Έξω οι ξένοι, μέσα οι ξένες. Εκεί και χτυπάει η γυναίκα, να πούμε. Χτυπάει και σηκώνει το χέρι σε γυναίκα. Κατάλαβες γιατί, για αυτά τα δύο. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει καμία θέση το επιχείρημα αυτό για την δουλειά. Είναι φασίστες οι Πανιόνιοι. Είναι φασιστική. Φασισταριά είναι. Φασισταριά είναι, άντε. Νοοτροπία. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Ο φασισμός δεν είναι μόνο δεξιός, είναι και αριστερός. Φυσικά. Γι' αυτό εγώ που δεν είμαι τίποτα τους βλέπω φασίστες όλους. Φασιστοειδή και οπαδοειδή. Φασιστοοπαδοειδή, έλα. Πάμε, θεματάρες έχει. Με πήρε ο Χατζινάκος τηλέφωνο και έκλαιγε. Γιατί έκλαιγε ο Χατζινάκος. Γιατί λέει θα ήθελα να πάρει αυτός το Νασλίδη. Είναι, λέει, χοντρός ο Νασλίδης και τα λοιπά. Το ξέρουμε ότι ο Νασλίδης είναι γέρος. Τι σου δηλώνει με αυτό ο Καρυπίδης όμως. Θα πάει να σωθήσει Χατζινάκο. Με τον Νασλίδη να πούμε. Ο Νασλίδης είναι με τον Περόνι, να πιάσω καμιά ταβέρνα. Στο πω εγώ. Να παραγγείλουν τίποτα κοκορέτσια και τα λοιπά. Πεχταράδες. Ο Περόνι πεχταράς. Τον πρόλαβα εγώ πριν 10 χρόνια. Πεχταράς ο Περόνι. Νασλίδης και αυτός είχε την ταχύτητά του και τα λοιπά. Βαρύναν. Είναι για κάνα κοκορέτσι να πούμε στα κάρβουνα και τα λοιπά. Και ίδιο. Να έρθει στον Άριο Νασλίδης και να πει ο Άρης πάω για πέμπτη θέση και για έκτη θέση που στέλνει ο Ντρούλικ μηνύματα και τα λοιπά. Άσε ρε σαλιάριδες τώρα πάτε για έκτη θέση με τον Νασλίδη σέντερφορ. Αυτό όμως δηλώνει η Γρηγόρη μου ότι αυτοί πάνε για να σωθούν με τον Νασλίδη. Κοίταξε. Πώς, ναι. Κάναμε ένα γκάλωπ χθες. Γκάλωπ. Ναι. Είπαμε ότι επίκειται να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στο Έψιλον και τον Θόδωρο Καρυπίδη. Συμφωνήσαν οι Αργιανοί. Λοιπόν, επιχειρηματικά, αν το ποσό είναι, λέει, αρκετά μεγάλο. Εγώ βλέπω μηνύματα που έχουν έρθει και λένε δεν θέλουμε. Ποιοι δεν θέλουν? Κάποιοι. Ας πληρώσουν αυτοί. Ναι. Όπως δεν άκουσε και Παοξίδες να λένε τίποτα για το Σαββίδη. Παοξίδες δεν τολμάνε να πούν για το Σαββίδη. Το γιατί... νόμισμα έχει. Συγγνώμη. Ναι. Το νόμισμα έχει πάντα δύο. Πού να τολμήσουν οι Παοξίδες. Θα πει ο Παοξίδης. Ναι, τι να πει. Λοιπόν, συμφωνεί με την τακτική του Προέδρου του. Δεν τολμάει να μιλήσει ο Παοξίδης για το Σαββίδη. Πώς θα μιλήσει. Και άμα του φύγει. Ποιος θα έρθει, ο Ζαγοράκης με τον Βιολίδη εκεί πέρα και το Δούκα γραφείο τύπου. Λοιπόν, αποφασίστηκαν για τον τελικό του κυπέλου. Ναι. Το πόσο εισιτήρια θα διατεθούν, ναι. Οριστικά και αμετάκλητα πλέον. Πόσα είναι? Από 15-200. Καλά είναι. Από 200 προσκλήσεις. Τέλεια. Και 4.000 εισιτήρια η ΕΠΟ. Πάρα πολύ καλά. Αυτά τα πάρουν οι αεξίδες τα περισσότερα. Ήθιστε να παίρνει ο γηπεδούχος τα περισσότερα. Είναι λογικό. Ρε φίλε, κάτσε λίγο. Τι εδώ σε θέλω. Τι σε θέλω. Έχει τον. Γραμμένο. Ο γραμμένος. Είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Μισό λεπτό. Εγώ δεν μιλάω. Μισό, ναι, ναι. Ο γραμμένος. Γραμμένε, πάνε στην παραλία, στο Θερμαϊκό, εκεί στα βρώμικα νερά, φέρουμε ένα ποτήρι νερό. Αυτός θα φέρει εμφελωμένο. Θα πει δεν βρήκα νερό στη θάλασσα. Δεν έχει θάλασσα. Και το λες, γραμμένε. Στο βουνό θα πάει. Τι γραμμένε. Στο πρωτάθλημα. Ναι. Γίναν όλα μαντάρα. Ναι. Κανόνισαν να μην γίνει ο ρεζίλι. Ναι. Στο τελικό του κυπέλλου. Μπράβο, ναι.
Λοιπόν, 17.200. Λοιπόν. Άντε ρε κόκκινη, μια Σαρδάμ και σε εισιτήρια θα κάνεις, λάθος θα κάνουμε. 17.200. 15.200, 17 αφού είναι 200. 15.200. Το διορθώνει άλλος. Ποιος έστειλε μήνυμα. Πώς είναι. Τελείωσε. Λέγει, παρακάτω. 17.200. Έλα. Έλα μωρέ, 17.200. Ρε και εγώ το άκουσα, το είπε ο Μπούζος προηγουμένως. Πώς είναι. Πώς είναι. 15.200. Πάλι είχε κάνει λάθος. Γιατί 17.200. Επειδή το απεχολήπτης. 15 ή 17 είναι. 15.200. 15.200. 17 ποιος είπε. Η αρχική εισήγηση αλλάς. Ναι. Ποιος. Μην τον μπερδεύεις. Ναι. Μας μπερδεύεις τώρα. 5, 15. Από ναι. 17.196. Αφού 15.200 είναι τώρα. 17.196. Να καεί η μάνα ρε. Να καεί. Άτε. Τελείω. 17.196. 15.200 λες εσύ. Τι θα αλλάξει δηλαδή. Ρε κόκκινε. Δηλαδή τώρα ακούει ο άλλος. Η γοητεία. Είδηση. Η γοητεία είναι το Σαρδάμ σου. Αυτή Σαρδάμ. Είναι η γοητεία. Βέβαια. Το λάθος λέγεται Σαρδάμ. Το λάθος. Δεν ξέρεις και τις λέξεις. Ναι. Να κάνεις λάθος. Πέρα σε φάει ο λύκος να και μαύρο. 15.200 και είπα αντί για 17.200 είπα 15.200. Πόσα είναι και τελικά. Και τι θα αλλάξει δηλαδή. Πόσα είναι τελικά. Όχι, τι θα αλλάξει. Άντε και εγώ έκανα λάθος. Παραπληροφόρηση. Τι θα παραπληροφόρηση. Βέβαια. Δηλαδή θα προμηθευτούν λιγότεροι τα εισιτήρια. Ωτο κόκκινο. Ωραία ανηφόρα ανεβαίνω ρε. Άι βάι βάι. Το ίδιο πάλι. Φέρ την κλίτσα να ανέβω την άλλη φορά. Άσε με ρε κόκκινε 15-17. Δεν το ξέρω, πες το ρεπορτάζ. Φέρ τον Ζαΐρ εδώ να το πει. Μην ανακατεύεσαι με το ρεπορτάζ. Άλλα θέματα. Πού είχαμε μείνει. Άστε το ρεπορτάζ. Το κάνει κανένας άλλος. Καλά είναι τα εισιτήρια αυτά. Ζάκα και πολλά τους δίνουν. Και πολλά τους δίνουν. Βέβαια. Οι κομμουνιστές εκεί, οι αναρχικοί της original. Με τους δυναμικούς του ΠΑΟΚ και εκεί τους γουρλωμάτιδες εκεί που βγάζουν φωτιές οι μύτες τους να πούμε και τα λοιπά, μπορεί να γίνει το ξύλο της Αλεπούς. Αν και εγώ το ξύλο το βλέπω να πέφτει στα δημοσιογραφικά. Έτσι βλέπω. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό θα είναι το ωραιότερο, το γοητευτικότερο. Να πούμε. Τι δεν θέλει. Δεν κατάλαβα. Γοητευτικό γιατί. Γοητευτικό. Να πέσει ξύλο. Να πέσει ξύλο στα δημοσιογραφικά. Να πούει τίποτα στον δημοσιογράφο του ΠΑΟ, ξέρω εγώ, να ορμήξει να μου κτλ. Γιατί κατεβαίνουν και κομμάντο, θα πούμε. Κάτι μανούσιδες δεν κατεβαίνουν κάτω πάνω στην Τούμπα πάνω. Δεν πάει κάτω στο παλαιό. Λέει, άσε να πάει ο Κουλιανός, θα πούμε το Ζαΐρι. Δεν πάει ο Μανούσης. Καταλαβες. Πρι, εδώ τα λέει και δεν πάει κάτω. Πάει πάντα πάει ο Ζαΐρι, Κουλιανός που είναι κολυμβητής. Να πάει, ξέρω εγώ, Θηρία να πούμε. Πάει στείλουμε τον Πάγκο που είναι 100 κιλά πάγκο, σηκώνει 110 κιλά πάγκο. Πάγκο κάνει μονόσκα και τέτοια. Ναι, λέγε, άντε, πάμε παρακάτω. Πάγκο είναι Ηρακλής. Ο Πάγκος είναι Ηρακλής αλλά και χειροδύναμος. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι Βόρειο Ελλαδίτης. Ο Πάγκος είναι ο ορισμός του δημοσιογράφου. Είναι δημοσιογράφος άνθρωπος, αλλά σε λάθος χώρα και σε λάθος πόλη. Ο Πάγκος, άμα ήταν, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα συμπροηγμένη, θα ήταν πολύ μεγάλο σπορκάστερ με την είδησή του, τον καλό του, το λόγο κτλ. Είναι εδώ στου Μαο-Μαο, να πούμε. Και περνιέται εξόφλαση άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι να τον ακούω τον Πάγκο και να τον ακούω να κάνει αναμετάδοση στην Νόβα. Είναι πολύ καλό, κατηρτισμένο και ξέρει πολύ μπάλα. Πάμε παρακάτω. Και ας είπε ότι το Βογιατζάκι του την έκανα εγώ. Καλά έκανε και το είπε γιατί έπρεπε να καλύψει τον συνάδελφό του. Έτσι έπρεπε να είναι αντρίκια η στάση του, δίπλα στον συνάδελφο να βάλει τα στήθια του μπροστά. Αλλά εσύ αυτά δεν τα κάνεις γιατί είσαι κοτάρο. Ο Πάγκος που είναι άντρακλας πήγε και το έκανε. Τι λουλούδια βάζεις εδώ στο Facebook να δούμε τι είναι αυτό. Μαργαρίτα είναι τι είναι. Ανανεώσεις κάνεις. Τι ανανεώσεις κάνεις, ρε Χαϊβάνι να πούμε. Ανανεώσεις. Τι ανανεώσεις κάνεις. Άντε άλλα θέματα. Τι έχει και 28 πήγε και 26. Έχουμε τίποτα άλλο. Ναι. Λέει και ναι. Θα είχαμε τον Ανδρέα τον Μπαζιάρα, δεν μπόρεσε να βγει όμως γιατί έχουν επένθρωση στην Λευκάδα. Τι έπαθε η Λευκάδα, τι έγινε. Συγχωρέθηκε ο άνθρωπος ο οποίος έτρεχε χρόνια με την ομάδα εκεί. Στεναχωρέθηκε ο Μπαζιάρας και δεν μιλάει. Όχι, ρε φίλε, σε ένδειξη επένθρωση δεν μιλάνε πουθενά. Ναι. Θα φάει πασέτες λιγότερα στα απόγευμα. Λοιπόν, βλέπεις ναι. Κάτι για την Κυριακή για τον Ηρακλή. Ναι, ισοπαλία. Ισοπαλία. Άμε. Ο λόγος. Τι ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι ο Μπαζιάρας είναι. Κατά κάποιο τρόπο θα φοβηθεί τον Ηρακλή, θα κλειστεί, θα πάρει να κλέψει το μάτς, θα βρει ιδέα χώρο ο Ηρακλής. Στο 0-0-1-1, νομίζω καλό για τον Ηρακλή είναι εκεί πέρα να πάρει ένα πόντο. Κατάλαβες. Πάνε το κλέψει ο Παντζιέρας. Εσύ το είπες, εσύ μίλησες μαζί του. Ναι. Θα παίξω 5-3-2 πίσω από τη σέντρα και θα φύγω με αντεπιθέσεις. Ναι. Άρα εσύ ρουφιάρεψες του φίλου σου την αυτή στον Ηρακλή. Καλός φελός και ο Παντζιέρας που είπε πώς θα παίξει σε σένα. Γιατί κρυφό το έχει. Τι να το έχει κρυφό. Κρυφό το έχει. Εγώ προπονητής τώρα ομάδος. Θα παίζω μπαράζ και θα πω στον Αρχιρουφιάνο τον κόκκινο πώς θα παίξω. Άσε που δεν καταλάβεις κιόλας. Ποια είναι Ρουφιανιά. Τι Ρουφιανιά. Λες πώς θα παίξω ο Πατζιέρας μου το είπε. Και γιατί εσύ πας και λες αφού δηλαδή, είναι. Σε κέρασε τα σάντουιτς εκεί. Το σύστημα είναι 5-3-2. Τι το σύστημα. Είναι είτε 5-3-2 παίξει. Ναι, είτε 4-4-2 παίξει. Το σύστημα. Το σύστημα. Δεν ξέρω τι θα παίξει. Όχι, εσύ παίζω. 4-3-3 παίζω. 4-3-3. Ναι. Συνήθως. 4-3. Πόσοι παίκτες είναι 4-3-3. 10. Ο τροφλάκας που είναι. Τι που είναι.
Πού είναι ο τερματοφύλακας? Τίποτα. Λες 4-3-3. Ναι. Πού είναι ο τερματοφύλακας? Ο τερματοφύλακας δεν μετριέται στο σύστημα. Έτσι λες? Έτσι λέω, ναι. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσα, αδελφών 109 και Mark Watch Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Λοιπόν, το πρόβλημα μου για μένα δεν είναι αυτό το οποίο λες, που ανησυχείς για το ποιοι θα πάνε ως δημοσιογράφοι. Α, εγώ να ανησυχώ. Εγώ θέλω να γίνει μανούρα. Ναι, να γίνουμε διεθνώς ρεζίλ. Εντάξει, και να αποδειχθεί τελικά ότι η δημοσιογραφία δεν υπάρχει, υπάρχει ο παδηλίκη. Να τελειώσει αυτό το πράγμα. Είμαι δημοσιογράφος, ο παδός είσαι. Είμαστε οπαδοί. Τελείωσε. Και μπορεί να πλακωθούμε στις μπουνιές μεταξύ μας. Και τότε θα λένε οι οπαδοί. Γιατί να πλακωθούν δύο δημοσιογράφοι μεταξύ μας? Γιατί να πλακωθούν? Το λόγο παίζουμε. Καταρχήν και στον ίδιο χώρο υπάρχουν δημοσιογράφοι και συνάδελφοι που ρουφιανεύεται ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι δεδομένο. Ήταν πολύ απλή ερώτηση. Ναι, σ' απαντώ εγώ τώρα. Σ' απαντώ. Εδώ στον ίδιο χώρο είστε. Και μαλώνεται. Γιατί βγάζει τον εαυτό σου απ' έξω? Γιατί μ' έχεις ακούσει να μαλώνω εγώ με κανένα? Εσένα? Εμένα. Στον χώρο εργασίας. Εμένα με έχεις δει να μαλώνω στον χώρο εργασίας? Γιατί κάνεις χουρ-χουρ-χουρ? Να παρεξηγηθώ εγώ και να κρατάω μούτρα και να λέω υπονοήμωνα για τον άλλον και τον ένα? Όχι. Όχι. Έχεις κάνει φασαρία. Έχεις κάνει φασαρία. Τι φασαρία? Μια φορά πλακώθηκα εδώ στο στούντιο. Κοπάνησα έναν συνάδελφο πριν 14 χρόνια. Το Δούκα. Εκεί λοιπόν. Λες, μετά, από... Σε μένα να κάνω, ναι, μετά από 14 χρόνια άκουσες να μαλώνω με κανέναν. Να φωνά. Με σένα. Εσύ δεν μπαίνει. Εσύ είσαι ειδική περίπτωση. Εσύ βοηθόμανο είσαι. Πόσες φορές μάλωσα με αυτό? Ρε, καταλαβαίνεις. Λέγε μωρικότα. Τώρα καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Ναι, γιατί η σκατοψυχιά σας δεν έχει όρια. Γιατί βγάζεις τον εαυτό? Γιατί τον βγάζω έξω, ρε κόκκινε. Γιατί... Είστε μικροπρεπείς. Γιατί... Εσύ τι είσαι? Εγώ θα πω γιατί θα πάει ο τάδε δημοσιογράφος στα δημοσιογραφικά του ΆΚΑ και δεν είναι σωστό κτλ. Ποιοι το είπαν αυτό? Τι ποιοι το είπαν? Για μένα το έχουν πει. Τι, το κάνω δημόσιο? Όταν είναι κάτι δύο θα σου πω. Όχι. Η σκατοψυχιά σας δηλαδή δεν έχει περιθώριο. Εγώ που εντάσσομαι. Παίξε. Εγώ που εντάσσομαι. Είναι προσωπικά θέματα μας. Δεν χρειάζεται να τα βγάζουμε προς τα έξω. Εγώ που εντάσσομαι. Πάμε, ρε κόκκινε, κουράστηκαμε. Πάμε παρακάτω. Με ρωτάς και σε απαντάω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω θα γίνει κάτι τέτοιο. Πρώτον. Δεν πιστεύεις? Και γιατί πάει τα μάτια εκεί πέρα και η αστυνομία και η security? Για ποιο λόγο να πας στα δημοσιογραφικά? Ναι, στα δημοσιογραφικά. Security χρειάζεται security. Πάντα. Γιατί να συγχαρηστείς εγώ, αυτοί είναι πολιτισμένοι. Για να μην μπορούν να προσεγγίσουν. Έλα, κόκκινε. Το είπε και ο Καραντζαφέρης, το είπε και ο Κανελάκης. Είναι κατάτια της δημοσιογραφίας αυτό το πράγμα. Το είπαν και οι δύο. Εγώ λέω είναι η λογική κατάληξη και μιας προδιαγεγραμμένης κατάστασης. Πάμε παρακάτω. Μην το κάνουμε τώρα θέμα. Θα μας πει ο κόσμος τι πιστεύει. Άλλο. Για μένα το θέμα είναι περίπτωση γραμμένου. Δηλαδή, έχεις 4.000 εισιτήρια. Από τη στιγμή που κύλησαν όλα όπως κυλήσανε στην περίπτωση. Ναι. Δεν έχεις υποχρεώσει απέναντι στο Σταβίδη? Δηλαδή να πάρουν από δύο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Εγώ δεν θέλω να δώσω παραπάνω στο ΠΑΟΚ. Πιο πολλά θα πάρει ΑΕΚ. Ναι. Επειδή αυτό γίνεται συνήθως. Ήθιστε. Όπως η Ντούμπα πήρε πιο πολλά από με τον Άρη. Ήθιστε οι γηπεδούχοι. Όπως πήρε ο Άρης περισσότερα από τον Ολυμπιακό στο Καρταζόμπι. Ήθιστε οι γηπεδούχοι να παίρνουν προσωπικό. Μετά από ό,τι έχει γίνει. Και θα φύγει από την υποχρέωση ο γραμμένος. Άλλο καπέλο αυτό. Τι καπέλο? Εγώ δεν λέω ότι φεύγει. Δεν μιλάει δύο μήνες ο Σαβίδης ο γραμμένο. Δεν τον κουστάρει. Άντε μπράβο. Γιατί δεν τον ξυλώνει? Τι να τον ξυλώσει? Ναι. Και τι να τον ξυλώσει? Καρέκλα να τον ξυλώσει. Τι? Και ποιο να βάλει? Να βάλει κάποιον ο οποίος είναι πιο εντάξει. Πώς θα τον βάλει μόνο? Έτσι ξύλωνε βάλε. Τι είναι έτσι? Δεν τον γουστάρει, ρε, καταλαβαίνεις? Όταν γουστάρει. Εσύ δεν μου κάνεις τη δουλειά μου. Δεν του την έκανε. Γιατί να σε κρατήσω? Και τι είναι υπάλληλος του είναι? Α, τι είναι, στη σουρωτή δουλεύει? Πώς θα τον βγάλει? Άντε ρε πάρε στα άλλα θέματα. Όχι, είναι ανόητη η ερώτησή σου. Ανόητη. Ναι. Ανόητη. Ναι, είναι ανόητη. Ανόητο σε κεφάλι. Ανόητη είναι η ερώτησή σου. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Έλα. Όταν με τη στήριξη ενός ανθρώπου φτάνεις στο ανώτο αξίωμα του ποδοσφαιρικού, ναι, έχεις και κάποιες υποχρεώσεις. Μα είσαι ανίκανος να τις κάνεις τις υποχρεώσεις. Να πας σπίτι σου. Δεν πάει. Έχει γλυκιά η καρέκλα. Είναι γλυκιά η καρέκλα. Εντάξει. Okay. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Ναι, άλλο θέμα. Τι άλλο θέμα? Άλλο θέμα. Για να σβήνει τον Άρη. Για...
Ποιο Νασλίδης? Ο Νασλίδης στην Πορτογαλία πάει ο φίλος ο Καρυπίδης. Βρε ο Νασλίδης τον Άρη. Να βρει προπονητή. Έδωσε την είδηση. Εσύ έδωσε ότι προπονητή είναι ο Γρηγορίου. Ναι. Γρηγορίου δεν υπάρχει. Και εσύ έδωσε εσά ότι είναι Άρσεναλ. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Χάσαμε τα λεφτά μας. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Φέρ το δελτίο. Φωτοδελτίο. Τα δελτία τα πετάω ρε που χάνω. Με πήρε το λαιμό σου να πούμε. Αφού δεν βλέπει γύρω. Με 10 παίκτε. Δεν είδα. Με 10 παίκτε. Ρε φίλε. Ναι. Όταν έχω να κάνω με τα γάρια. Τα οποία παίζουν από το 10 λεπτό παίκτη παραπάνω. Με το Σιμεώνε. Η μαντεψιά σου ποια ήταν δηλαδή. Θα σου πω τι έχει. Η μαντεψιά σου, για πες μας. Καταρχήν κάνει, έχει κάνει. Ήταν αδιάφοροι. 24 τελικά. Δεν είπα ότι είναι αδιάφοροι. Μοιάζει. Ποτέ δεν είπα. Ανακουράδει. Το να ερμηνεύει κανείς τα λεγόμενα κάποιου όπως θέλει είναι δικαίωμά του. Το να φροντίζουμε τα περνάει και έτσι δεν είναι κανένα. Ο Ζαέρης με λέει, πες το φίλο στον κόκκινο ρόμπε έγινε. Τώρα στο διάλειμμα, στο διάδρομο έτσι με είπε. Καλά έκανε. Γιατί είσαι κόλλο, είχατε ένα διάλογο εχθές οι δυο σας. Καλά έκανε. Ναι. Καλά έκανε. Εντάξει. Καλά, δικαίωμά του να λέει ότι θέλει. Ναι. Εγώ δεν έχω διάσμη κριτική. Έλα, έλα, πάρ' το γρήγορα, θα αργήσουμε, άντε. Λοιπόν, όταν παίζεις με 10 παίκτες και δέχεσαι αντιπίθεση ναι. και τρως δύο γκολ, ναι. καταρχήν. Είσαι Βενγκέρ. 20 χρόνια αυτό το πρόβλημα έχει ο Βενγκέρ. Ρε φίλε. Ζωγραφίζει τακτικά αυτό. Δες τον γκολ που τρώει. Ναι. Καταρχήν, γλιστράνε δύο. Ναι. Δηλαδή, συνωμότητο είπαν. Και δεύτερον, ο Κριεσμάν με τη Sporting Λισαβόνα στη Λισαβόνα. Δύο φορές δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα στο πλεκτό. Και εδώ έπρεπε να αποκρούσει τον οδοφυλάκα, να γλιστρήσουν δύο, να χτυπήσει το βάρο του ενός και να μπει κόλπο. Μην ανάλυσε αυτό. Άσε με τώρα. Το χάσε το στοίχημα, πάμε παρακάτω. Το χάσε, εννοείται. Πάμε. Και α δώσω και μια συμβουλή. Από δεν θέλω να σου πω. Όταν πιάνει διάδα, την άλλη μέρα μη δίνει. Κάτσε απ' έξω. Άσχετο αυτό. Ναι, κάτσε απ' έξω. Μην κόνεσαι λίγο. Άκουσε τι είπα. Ναι, χάνεις και τη διάδα. Χθες την καλή μαρτυρία να πω. Χθες είπα κάτι πολύ ναι. σημαντικό. Ναι. Το οποίο το αμελείς. Ναι. Από ό,τι πόνταρε, μήπως θα κάνεις καλό ποντάρισμα. Ναι. Από ό,τι πόνταρε, λέω θα κάνω το εν τρίτο. Ναι. Σε καλύπτει αυτό και το όχι, είπα και δημόσια. Δεν με καλύπτει. Όχι, λέω, από ό,τι πόνταρα. Δεν με καλύπτει, όχι. Έδωσες στοίχημα. Δεν με νοιάζει τι έβαλες και τι έκανες, δεν με ενδιαφέρει. Τα λογιστικά κράτα τα για σένα. Δεν λέω, έβαλες 10 ευρώ. Αυτό είναι για να το βάλεις. Βρες τα λογιστικά για σένα τώρα. Άσε μας τι λογιστικά θα κάνουμε. Μας κάνεις το λογιστή. Μας κάνεις το λογιστή. Δεν είναι λογιστή. Άσε μας τώρα τακτική. Μας κάνεις το λογιστή. Δεν ποντάρεις πάντα το ίδιο ποσό και δυνατά ή χαλαρά. Τελείωσε. Αυτό εξηγώ. Άλλο θέλω. Άλλη αξία έχει ένα ποντάρισμα, άλλη ένα άλλο. Τι θες, επειδή ψάχνει προπονητή άλλον. Ναι. Έμπλεξε ο Ίβιτς εκεί πέρα. Ποιο Ήβιτς. Ναι, μαζί με τον άλλο τον. Δεν συμφωνήσαμε με τον Ραούλ Μπράβο. Ναι, και με τον Ραούλ Μπράβο και ο Ήβιτς εκεί θα χωθούν. Τελείως. Γιατί κάνεις τα χέρια έτσι, ρε κόκκινα. Άτε, με το καλό να έρθει και ο Γιάννης. Ποιο είναι ο Γιάννης. Ένας είναι ο Γιάννης. Και εσένα τι σε πειράζει. Άμα η οικογένεια. Όταν στο γαπί. Εδώ ρε η οικογένεια. Όταν στο γαπί για ρε εδώ η οικογένεια του σου Άρη. Είπα, πάρ το δικό σου είπα, σου είπα. Ο οικογένεια του Άρη λέει ναι. Λέει ναι στα λεφτά του Σαββίδη. Στον Κόντι θα κολλήσουν τώρα. Και στο Σαουρίδη τώρα. Πριν δύο μήνες σου ναι. ανέφερα το όνομα του Κόντι. Ναι, και τι. Και σου είπα κράτο για σένα. Ναι. Το κράτησες. Ναι, το κράτησες. Το βλέπεις τώρα. Τι, όχι, δεν το βλέπω, όχι. Okay. Ραούλ Μπράβο είδα, δεν είδα Κόντι. Okay. Ναι. No comment. No comment, εντάξει. Λάτιν τι σημαίνει Κόντι. Λάτιν τι σημαίνει Κόντι. Πόσο χρόνο είναι ο Κόντι. Καφατζάρι τα 70. 60. 60 είναι. 60 κοντεύουμε εμείς. 70 είναι. Εντάξει. Ας είναι και 70. Η οικογένεια του Άρη. Κοίτα κόκκινε. Η οικογένεια του Άρη βλέποντας την ομάδα να παίζει με τον Σουφλί λέει ναι στο Σαββίδι. Μπορεί να πει ναι στον Κόντι και στον οποιοδήποτε ποντικό ο οποίος ήταν να πούμε στον Άρη. Ναι. Δεύτερον, η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Περιμένει να κάνει ο ΠΑΟΚ το Σαββίδι κριτική. Πώς θα τον κάνει κριτική. Φοβάται μην τον χάσει. Δεν είναι παρεφυλακή. Δεν το τον κάνει. Δεν τον κάνει. Φοβάται. Δεν έχει ντάκεμα. Σου λέει θα τον χάσουμε. Πού να τρέχουμε τώρα να βρίσκουμε. Καλός είναι, χρυσός είναι, πληρώνει, κάνει ράν. Κάποια στιγμή θα βάλει μυαλό, δεν θα τον κάνουν, δεν θα τον κλέβουν, δεν θα τον ξεγελάνε, δεν θα τον φέρουν παλτά. Θα βάλει μυαλό, πες εδώ, πες εκεί, κάτι θα γίνει. Άντε να δώσει κι άλλα 5-6 εκατομμύρια στη σουρωτή, ξέρω εγώ, να πάρει κανένα σφύριγμα, κάτι θα κάνει. Πού να τρέχουμε τώρα με το Ζαγοράκι, το Βιολίδι και το Δούκα, σου λέει ο άλλος. Κατάλαβες, ρε Γρηγόρη. Άλλα θέματα. Και ποια είναι η πρόοπτικη του Άρη για την χρονιά, ρε. Την χρονιά του Άρη να σωθεί κατηγορία, ρε παλικάρι μου. Άμα θέλει τον Ασλίδη. Σεντερφόρ. Νασλίδης είναι Νασλίδης είναι. Νασλίδης νομίζω. Όπως. Νασλίδης είναι. Πειράζει να πούμε το όνομα του σωστά. Τι με νοιάζει εμένα ρε. Ότι κι αν είναι θα πουλήσει ο Τσαλτίδης αργιανοσύνη το Νασλίδη. Θα του πούνε κάνε μας και μια συνέντευξη σε εμάς όχι στους άλλους να πάρουμε εμείς την είδηση. Και θα τον κάνουν τον Νασλίδη ξέρω εγώ βαμπάστε θα τον κάνουν. Ο πολίτης. Ότι εγώ ήμουν άρ... Θα σου το πω εγώ. Εγώ ήμουν άρης από μικρός φωτογραφία στο παλέ. Τέτοια θα κάνουν. Το κατάλαβες. Με τον Νασλίδη τώρα ο άλλος ο Μπντούλικ με τον Χατζινάκο θέλουν να βγουν πέμπτη και έκτη. Πάμε παρακάτω. Δεν
Δικαίωμα στο όνειρο. Δικαίωμα. Ναι, ναι, δεν λέω. Εγώ όμως οφείλω να μιλήσω. Ο φασισμός των αριστερών ο πιο επικίνδυνος. Ναι. Του λέω 6-30. Γιατί δεν φασίστες του Πανιόνιου οι Πάνθηνες. Εγώ τους λέω δημόσια. Ο φασισμός έχει διάφορες εκφράσεις. Και αριστερές και δεξιές. Δεν με νοιάζουν τα χρώματα, ρε κόκκινη. Η πράξη μετράει. Ναι. Αυτό που λες και εσύ, αυτό που λέει και αυτός. Ο πολίτης ήταν Κώστα. Ο πολίτης. Αλλά τα είχε καλά με τον Βασιλοκόπουλο που πιο Πασόκ πεθαίνει. Πασόκας ήταν, ρε. Πασόκας ήταν, ρε. Τον έκανε ο Γκάλης. Τους έκανε ο Γκάλης ανθρώπους, ρε. Ο Γκάλης και βγήκαν είχαν τα μούτρα να τον βρίσουνε. Αλλά έπρεπε να είμαι εγώ ο Γκάλης ή να είμαι το παιδί του Γκάλη. Το πιάσω το Βασιλακό και μου λέει: Γέρο, φύγει από εδώ μέσα, δώσε κανένα γουδί να πούμε. Να πει για τον μπαμπά μου. Που έχω εγώ μπαμπά τον Γκάλη. Ή να τον έχω εγώ, ξέρω εγώ, να είμαι εγώ ο Γκάλης και να βγει ο πολίτης να μιλήσει. Άντε πιες κανένα ουίσκι ρε εκεί πέρα, να σου ρώσεις να μου θα το πω. Μεγάλη άντε να πούμε. Ρε, άντε μεγάλοι άνθρωποι, χαρακτήρες κακοί να πούμε. Να με κάνει με ένα άνθρωπο άλλο και να τον βρίσω από την άλλη μεριά. Ρε. Να του πω, άντα, μην θέλω να το πω ευχαριστώ, δεν τον βρίσω τουλάχιστον. Η μεγαλύτερη αμαρτία ποια είναι η αχαριστία. Έτσι λέει ο Χριστός. Τη συναντά κάθε μέρα. Όχι. Η υπερηφάνεια. Ο αχαριστός λέει. Η υπερηφάνεια θεωρείται η μεγαλύτερη αμαρτία. Λέει, εσύ δεν κάνει το λες η αχαριστία. Μίλησε για αμαρτία. Δεν υπάρχει χειρότερο. Μίλησε ρε, δεν κάνει το λες. Δεν υπάρχει χειρότερο άνθρωπο από τον αχάριστο και τον ευεργετηθέν. Βρε η θρησκεία σου τι. Σου απαντά τη θρησκεία μου, ρε. Ελληνικά μιλάμε. Δεν υπάρχει χειρότερος. Δεν πάει στην κόλαση, ρε, σύμφωνα με τη θρησκεία. Δεν αχάριστος. Υπάρχει χειρότερος άνθρωπος ναι. από τον αχάριστο και τον ευεργετηθέντα. Ναι. Δεν υπάρχει. Τέλειωσε. Αν εσύ διαφωνείς, δεν είναι θέμα θρησκείων. Χριστιανικός διαφωνώ. Δεν είναι θέμα θρησκείων. Ρε, λέει, ού είσαι αχάριστος. Δεν είναι θέμα θρησκείων. Πάει ρε, στην κόλαση ο αχάριστος. Εσύ δεν σου τη δίνει η αχαριστία. Εσένα. Όχι. Αφού δεν πιστεύεις σε κόλαση και παράζω. Τι ναι. μου λες τώρα. Ναι, όχι, δεν μου τη δίνει. Δεν σου τη δίνει. Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Είναι αχάριστο κάποιο. Ναι, είναι ανθρώπινο. Και αγνώμων. Και, ναι, βεβαίως. Είναι ανθρώπινο. Το αποδέχεσαι δηλαδή. Το συγχωρείς. Είναι ανθρώπινη φύση. Το δικαιολογείς. Το θεωρώ δεδομένο. Το θεωρώ το λογικό. Το θεωρώ το normal. Οκ, okay, boy. Οκ, okay, boy. Και υπάρχει κι άλλο ένα παιχνίδι. Ποιο? Αυτό το Σαββατοκύριακο. Ε, παλικάρι μου. Θες να μιλάμε σοβαρά. Ε, τι, παλικάρι μου. Επιλέγει και καμιά τάκα καινούργια. Λοιπόν. Παίζει η Ίντερ με τη Γιουβέντους. Μάλιστα. Η Γιουβέντους μετά την κέλα που έκανε στην έδρα της ναι. με την Νάπολη. Ναι. Δεν χωράει να κάνει άλλη κέλα. Η Ίντερ τι, γιατί πάει. Η Ίντερ πάει για Champions League. Ωραία. Άρα θα μου πει, έχει κύριο. Το θέλει. Ναι, μάλιστα, το θέλει. Δεν όμως η Ίντερ που είδαμε στο ξεκίνημα του ναι. πρωταθλήματος που έβγαλε. Άμα την κόψει δύο βαθμούς, τη στέλνει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι. Και μισχία τα θανάσιμα με τη, όσο με τη μίλαν. Πολύ ωραία. Αυτό είναι. Μάτς για να το δούμε. Και να το παίξουμε και εκεί. Πολύ καλό. Βάλ το πολλά γκολ αυτό. Πολλά γκολ. Βάλ το πολλά γκολ. Ναι. Δεν γίνεται να μην ναι, ναι. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να πάει ό,τι θες. Μπορεί να εκταθώ. Αυτό είναι παιχνίδι για να δεις. Ναι. Από θέμα πρωταθλήματος. Δηλαδή, Γιουβέντους είναι. Τι να δω, Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Ναι. Μας έχουν φτάσει. Δηλαδή, βλέπεις τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Ακόμα και το Λαμία Παζιάννη. Δεν μου λες κόκκινε. Να τελειώσω. Πού πρέπει να κάνεις ρεπορτάζ εσύ και εγώ τώρα, ξέρεις. Να τελειώσω. Ναι, τελείωνε για να σου πάω στο ρεπορτάζ. Ακόμα και το Λαμία Παζιάννη που θεωρητικά ναι. η Λαμία θέλει την νίκη και να μην την ενδιαφέρει καν τι κάνει η Κέρκυρα εκείνη τώρα ναι. με την ΑΕΚ. Ναι. Είναι ικανή ρε φίλε Λαμία να μην κερδίσει ναι. ή και να χάσει γιατί χάνει η Κέρκυρα. Μπορεί ένα 30 να είναι το χίκι πάλι. Να ξέρεις. Η Λαμία είναι ένα 60 ο άσος. Ναι. Δεν ξέρω. Μετά μπορεί όμως να δουν κάτι. Η Μπουκ και τα λοιπά. Η Μπουκ, ναι. Δεν μου λες εγώ και ρεπορτάζ κάνεις. Σου πω εγώ ένα ωραίο ρεπορτάζ. Πάνω σε τι. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, παίρνει πριν πρωταθλήματος ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ρώτα τον Ζαέρη. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Ο αυτός παίρνει, ο Λουτσέσκου. Δεν έχω ιδέα. Εσύ ξέρεις. Ναι, ξέρω. Γιατί δεν το έρθει και ρωτάς εμένα. Ναι. Ποιος έχει ενδιαφέρον να δει αυτό το μάτς. Ποιος έχει ενδιαφέρον. Πάμε πάλι. Ρε είμαι εγώ παίκτης του ΠΑΟΚ. Παίρνει πριν πρωταθλήματος. Αν τους είπε ο Σαββίδης κερδίσετε όλα τα μάτς και βγείτε πρωταθλητές στο γήπεδο. Το είπε ή το είπε ρε. Ωραία. Το είπε. Έχει κίνητο. Άρα είναι ναι. διπλό. Τι κάνεις εσύ σαν παίκτης του ΠΑΟΚ. Τα δίνεις όλα. Τα δίνεις όλα. Εννοείται. Λοιπόν, εγώ θα κάνω άλλο. Θα έπαιρνα τον Κάτσε τηλέφωνο και τον έλεγα. Είμαι ξέρω εγώ Μπέλκας. Είμαι ο Ραπτόπουλος. Άμα πάρω το πρωτάθλημα, έτσι σχέδιο δηλαδή. Θα πάρω όλα 500 χιλιάρικα. Θα πάρω όλα 200 χιλιάρικα. Θες να κάτσεις να κάνεις να σου δώσω τα 30. Συμφωνώ μαζί. Συμφωνείς. Έτσι. Είσαι μέσα. Ανθρώπινο. Εγώ μέσα θα είμαι. Ναι. Πολύ ωραία. Είσαι ο Λουτσέσκου. Ναι. Και είναι να πάρεις 500. Mm. 500 γιατί έλεγε για τον Ζουνίδη. Τι καλός προπονητής. Είναι να πάρεις 500. Mm. Παίρνεις τον Ζουνίδη. Παίρνεις τον Ζουνίδη. Σου δώσα 50. Μισά τον. Βρε 50, άσε τα μισά μισά. Σε αυτό το επίπεδο μισά. Άσε ρε κόκκινη. Άσε. Ένα 50 σου δώσω, κάτσε να χάσεις. Mm. Ωραία.
Αυτά είναι ρεπορτάζ. Τι ξέρει, θα γίνει τηλεοφόρο. Τι θα γίνει τηλεοφόρο, θα σκιστεί κοιλότα. Τι λε, θα γίνει τηλεοφόρο. Πάρω εγώ 50.000. Σιγά τα αίματα. Ποιο παίζει μια ομάδα που πέρασε από τηλεοφόρο. Ποια, τι έκανε. Μια ομάδα που κέρδισε τηλεοφόρο. Θα αρέσει κόκκινε. Μια ομάδα που κέρδισε τηλεοφόρο. Περίμενε ρε κόκκινε. Πεινασμένο παίκτη ο άλλο, εγώ χορτάντο. Δεν είναι εύκολο να του την κάνω. Του δίνω ιδέα τώρα. Εσύ μιλά σωστά. Άντε, μπράβο. Αλλά ξεχνά ότι υπάρχουν και ανισόρροποι. Ποιοι είναι οι ανισόρροποι. Αυτοί οι οποίοι δεν τα παίρνουν. Ποιοι. Αυτοί οι οποίοι δεν τα παίρνουν. Φωνάζουν επειδή δεν τα παίρνουν. Δεν το ξέρεις. Λάθος. Ναι, αυτό. Έχουν... Αυτοί που δεν διορίστηκαν βρίζουν τους διορισμένους. Όχι γιατί διορίστηκαν, γιατί δεν μπόρεσαν να διοριστούν αυτοί. Όχι, αυτό κατάλαβα. Όχι, όχι, εγώ απαραίτητα αυτό κατάλαβα. Όχι, απαραίτητα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, ναι, οι οποίοι έχουν αντίθετη γνώμη. Τι έχουν. Σε ένα παιχνίδι, ναι, μου λέγε ότι ένα τερματά, ναι, δεν τα έπαιρνε και του έβγαλε την ψυχή. Δεν ήθελα να κερδίσει. Ένα τερματοφύλακα. Και του έβγαλε την ψυχή. Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό έπρεπε να το δώσουν παραπάνω. Ο τερματοφύλακας που ήταν να του βγάλουν την ψυχή, εγώ έχω παίξει μάτς τέτοιο. Τερματοφύλακας με το πολύκαστο. Χρειαζόταν σε ένα να σε λαδώσουν. Να σε λαδώσουν. Ναι, ρε, όχι, δεν μου τα δώσανε. Συγγνώμη, σε σένα χρειάζονταν να σε λαδώσουν. Περίμενε, ρε κόκκινε, να ακούσει. Είστε λύθη. Αυτό είναι εδώ το σαρδανά. Περίμενε, ρε κόκκινε, να σου πω πώς έγινε. Τα δώσανε στους άλλους και λέει. Σε σένα. Έτυχε εγώ να πει. Και λέει άστο, 0-0. Και έβρισε το πολύκαστρο να πούμε. Εσένα. Εμένα. Λέω εγώ δεν πήρα τίποτα, ρε παιδιά. Έλεγε ο Τερεπέουλ, πάρτα. Λέω τι θα πάρουμε όλα. Το δίνεις. Γιώργο, ναι, σε έδωσε. Πάρτα, λέει, να πάρει κι άλλα αμάξι. Πάρτα, φώναζε ο Τερεπέουλ. Εγώ βλάκα. 0-0. Τα πήρε ο Τερεπέουλ. Πω, τα μισά θα τα θέλω ο Τερεπέουλ να τα πάρει. Τι το ζήσεις. Αυτός δίνει από τα 230 τον Τερεπέουλ. Υπάρχει μάτς της Καλαμαριάς. Δεν θα σου πω ποια χρονιά. Στο παρελθόν. Ναι. Μάτς της Καλαμαριάς. Όπου τα είχαν πάρει να πούμε οι αμυντικοί. Και ο τερματοφύλακας ήταν Κέρβερος. Αλλά ήταν Κέρβερος όχι γιατί σου λέω εγώ δεν θα πάρω. Ηλίθια, κολόπεδα κτλ. Έχει τέτοιο το ποδόσφαιρο. Να τα λες τον κόσμο αυτά. Σε σένα τα λέω που. Ηρακλή ΑΕΚ το 2-3 το θυμάσαι. Ναι, τι έγινε το 2-3. Τίποτα. Τι έγινε. Τίποτα. Τι. Οι άλλοι τρέχαν μπροστά να βάλουν γκολ. Ναι. Και άλλοι πίσω. Ναι. Περιμένουν να φάνε. Σπηλώσατε τον Καρκαμάνη. Εμείς σπηλώσαμε. Σπηλώσατε εγώ τον δεν πήρα την μπάλα να την βάλω μέσα. Ναι. Επειδή όμως είσαι. Πας κούτρα στο Γιακουμίδη και κάνεις το πόδι σου. Κούτρα. Ο Γιακουμίδης πήγε ναι. Υπερασπιστής του Καρκαμάνη. Γιατί ο Καρκαμάνης είχε ένα τραυματισμό. Γιατί δεν το λες όμως και τον σπηλώνεις τον Καρκαμάνη. Γιατί δεν αλλάζω άποψη. Γιατί είσαι παλιωτόμαρο. Γι' αυτό. Δεν αλλάζω άποψη. Γιατί ο άλλος έπαιξε τραυματισμό. Σέβομαι. Ναι, σέβεσαι. Σέβομαι απόλυτα ναι. την επιστημονική ναι. διάγνωση ενός ναι. ανθρώπου ο οποίος νωρί και κατέθεσε και καλά έκανε. Ναι. Ναι. Αλλά εσύ λες έχω μια εικόνα που δεν. Εγώ έβλεπα την μπάλα να πηγαίνει έξω ναι. και τον τερματοφύλακα να τη στέλνει ναι. μέσα. Κα... Αυτό είδα. Εσύ από μπάλα δεν ξέρεις τώρα. Αυτό είδα, ρε φίλε. Ξέρεις την πονηριά εσύ που είναι. Άλλαξε. Τι... Να σου πω κάτι. Ναι. Έχω δικαίωμα να πιστεύω αυτό που θέλω. Όχι. Ό,τι και να είναι. Όχι. Ο άλλος πιστεύει σε μια πέτρα. Όχι. Ο άλλος πιστεύει σε άπειρο. Σπηλώσατε. Σπηλώσατε. Δεν σπηλώνω κανένα. Σπηλώσατε τον Καρκαμάνη. Εντάξει. Εντάξει. Σπηλώσατε τον Καρκαμάνη. Εντάξει. Δεν... Και έτσι να γίνει. Ο Ηρακλής είναι η μεγαλύτερη γκόμενα της Αθήνας. Όποιος ήθελε ναι, πέρα. Ναι, ναι. Σαν τη Δέσπο ήταν. Για ρώτη τον Ολυμπιακό. Βράς ποιον Ολυμπιακό και ποια Ολυμπιακό. Εδώ σε τρύπη σου. Ρώτη τον Βαρδινογιάννη. Όταν έτρωγε τα τάλιρα, τα ντόρτια και τις εξάρες. Τι έλεγε για τον Ηρακλή. Πότε έτρωγε τάλιρο ο Βαρδινογιάννης. Τις μεγαλύτερες ήθες της ζωής του τις έχει κάνει από τον Ηρακλή. Θα πω εγώ τα γράμματα. Το 79-80 δεν πήγαινε για πρωτάθλημα ο Βαρδινογιάννης και έβαγε. 6-0. 30 Δεκεμβρίου. Πάμε παρακάτω. Το άλλο το 4-1 έπεφτε κάτι. 4-0 1982 στο 28 ο Ροδίτης ο διαιτητής. Ναι. Αποβάλλει το Χατζηπαναγκή. Ναι. Δεν πήγαινε για. Θα πήγαινε 20-0 εκείνο το μάτς. Πάμε παρακάτω. 50-0 να πήγαινε. Ναι. Δεν πήγαινε ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα. Ξέρεις πότε ήταν εκείνο. Οκτώβρη μήνα είδα ποιο, το παιχνίδι. Ποιο Οκτώβρη μήνα. Το 4-0. Ξέρεις τι θέση ήταν ο Παναθηναϊκός. Οκτώβρη μήνα είναι τέταρτη αγωνιστική. Βλακίε. 12η αγωνιστική ήταν. 12. Και 12η να ήταν, μια ομάδα δεν σαν τον δεν υπάρχει, δεν πάω εντάξει. Και τίποτα. Καλά. Εντάξει. Άντε μπράβο. Εντάξει, τις μεγαλύτερες φαλιάρες ποδοσφαιρίες τις έφαγε από τον Ηρακλή. Ποιος. Και το λες γκόμενα της Αθήνας. Η μεγαλύτερη μπουκαπόρτα της Αθήνας είναι ο Ηρακλής. Καλά, καλά. Εντάξει. Εντάξει. Με Ιουκοσλάβους, Βουλγάρους. Ιστορία έγραψε. Με Βαλκάνιους στην άμυνα. Έχεις τέτοια καψούρα με το Βαρκάρι που σε πήγε βόλτα. Τέτοια καψούρα που ακούς Ηρακλής και βγάζεις ένα σπύρι. Βούλγαρος ένας μπακ, Βούλγαρος ο άλλος μπακ, Ιουκοσλάβος. Καραγκέλοφ και Δημητρόφ. Άσταρε, δεν λέω ονόματα. Εγώ λέω ονόματα. Άσταρε τώρα. Πολύ καλός τερματοφύλακας ο Γεωργίου.
Σέντερφορ είχαν τον Δανίλη τον Παπαδόπουλο. Δεν είχε σέντερφορ. Κατά συνθήκη. Το δεκάρι, ο Χάφ, ο Ντανιέλ, έπαιζε φορ. Ισχύει. Το Χάφ τον Αδάμου. Ισχύει. Άντε τώρα. Ισχύει. Το εκτρέμ το κάνανε φορ. Άντε λίγοι και εσείς. Είπα εγώ όχι. Και ο Άρης, άλλος λίγος και εσύ. Άρχισε πάλι. Άλλος λίγος. Θα έχασα το πρωτάθλημα. Με ποιο σέντερφορ, με το Βάγκυρ θα έπαιρνε πρωτάθλημα, ρε Ταγάρι Αριανέ. Με το Βάγκυρ και το Μουλαγασάνοβι θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Το χάσαμε το πρωτάθλημα. Γυρίσαμε στο Ραγγέλο, τον Ιωάννη. Το Λουγκόφι στο Περγαμινό. Το Ζήφκα, το Βακαλόπουλο, το Λευκόπουλο. Θα του πει όλου. Σου παγού για τα παιδιά αυτά. Για όλου λε. Το Χατζιπαναγκή, τον Παπαϊωάννου, τον Γκρέτερσον. Όλου όσου πέρασαν στον Ηρακλή. Εντάξει, όλοι τα γάρια ήταν. Άσε μα δε. Άντε ρε μπουκιά πόρτα. Ή το Ζούντμπι. Άλλο απίθανο αυτό. Πάμε στο τελικό του 87. Χάνει το πέναλτι. Είμαι δίπλα εκεί μόλι κάνει τι δηλώσει. Λέει next time. Τι πλέμε. Αφού η Ιπποκράτη είπε ότι δεν πήγατε. Πόσοι ζουν. Βρε εσύ δηλώσει του Ιπποκράτη που λέει ότι δεν τώρα πήγατε. Τώρα δεν μα έβρε κάτι μέλια, κάτι αυτά. Εσύ κάνει δηλώσει του Ιπποκράτη. Δεν θυμάσαι Ιπποκράτη λέει, που εσύ πήγαμε στον τελικό. Βγάλε δηλώσει του Ιπποκράτη. Και λέω ξάδερφό του Ιπποκράτη, δεν θυμάμαι λέει να πήγαμε σε κανένα τελικό. Καλά. Και λέω κόκκινο, αφού πήγαμε 200 τελικού ο Ηρακλής. Κάποιον μπορεί να μην το θυμάται ο Ιπποκράτη. Άντε ρε φύγει από εδώ πέρα. Ξάδερφε του Εσόπου να πούμε. Πόσου τελικού έχει πάει ο Ηρακλής. Πόσου τελικού έχει πάει ο Ηρακλής. Πήγε μια με τον Περεδίμα ένα το δεκαετία του 50. Πόσου πήγε. Κάτσε να θυμηθώ. Μία με τον Περεδίμα τον έχασε. Άλλη μία να πήγε δεκαετία του 42, να πήγε μία το 83, να πήγε το 76, 4, 5, 5 τελικούς να πήγες. Παραπάνω δεν πήγες. Άμα πήγες παραπάνω τελικούς 100 χρόνια ιστορία αυτή είσαι. 5 τελικούς όλη η ιστορία σου ήταν. Άιτε. Και έχεις τον Αρχοντίδη εκεί με τον Θεοδωρίδη και κατηγορούσατε τον Θεοδωρίδη ότι πούλησε το παιχνίδι. Δηλαδή κατηγορείτε την ομάδα σας ότι πούλησε παιχνίδι σε τελικό. Και μιλάω εγώ για τον Ηρακλή, για Μπούκα Πόρτα. Εσείς τον βγάλατε πουλημένο τον Ηρακλή με την ΑΕΚ, βγάλατε τον Καρκαμάνη πουλημένο, βγάλατε τον Αρχοντίδη πουλημένο, βγάλατε. Εσείς είπατε ότι είστε πουλημένοι. Εγώ το είπα. Εγώ είπα τίποτα για σας, ρε. Μόνοι σας τα λέγατε. Με τον Θεοδωρίδη δίναμε τα παιχνίδια και πουλάγαμε τα παιχνίδια και στηνόμασταν και κάναμε. Και τι τώρα τι γίνατε, ο Λύκος της Θεσσαλονίκης που δεν έκανε την Αθήνα. Το αλλάζετε τώρα. Μα τρελάνετε, μου φαίνεται. 47. Τι 47. 57. Ναι. 76. Ναι. 80. Ναι. 87. Αυτό είναι. 5 τελικοί. Εσύ πρέπει να μπει στο Google για να το δει. Πού είσαι και Ηρακλής. Πήγαμε τον Ιπποκράτη, λες τον τελικό. Και ο Ιπποκράτης, να πούμε, το 87 ήταν φαντάζομαι. Και λέει ο Ζούντμπι next time. Το next time, μην φύγει, έχει σαν τηλεφώνημα. Το next time περάσανε χρόνια και ακόμα περιμένουμε. Λοιπόν. Παρέα με τη Hyundai Εσκιάδης Παλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να κάνετε δικό σας το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ, με 3 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν, το Hyundai Εσκιάδης Παλοδήμος, η οποία είναι στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, και πολλά περισσότερα μπορείτε να μάθετε τηλεφώνοντας το 2310-596-596. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε και ανοίγουμε πλέον γραμμές. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας σε ένα μόλις λεπτό. Αν τηλεφωνήσετε τώρα στο 18133, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα λεπτό. Εκεί όπου υπάρχει το www.stoparto.gr, η τεράστια γκάμα ανταλλακτικών, το τεράστιο παζάρ ανταλλακτικών, μέσα από το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε και τις μηχανές αυτοκινήτων, όλες τις μηχανές αυτοκινήτων. Μόλις με 150 ευρώ. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Ένας φίλος έχει τηλεφωνήσει, πάμε. Σιγά μην τηλεφωνήσει και δεύτερος. Ναι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα, Ατρόμητος. Ναι. Είδαμε χθες Arsenal Ατλέτικο καθόλου. Αν είδαμε. Είδατε Arsenal Ατλέτικο. Ναι, το είδα εγώ. Α, το είδες. Ναι. Τακτικά πολύ ωραίο ματάκι, γιατί με 10 παίχτες η Ατλέτικο από πολύ νωρίς, από το δεκάλεπτο περίπου, κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε και πιθανόν να περάσει τον τελικό και όπως δείχνουν τα πράγματα. Ρε Κωστή, να σου πω κάτι, επειδή σε είχα ακούσει μία μέρα... Μ' ακούει ο Κωστή? Σε ακούω, ναι βέβαια. Α, δεν θέλω να του πάρει τραβά, θα σου πω κάτι που λες πάρα πολύ λάθος. Ναι. Πολλές φορές έχω ακούσει να λες
ότι κέρδιζε ο Άρης π.χ. ρε παιδί μου 1-0 ας πούμε, και λες και φωνάζεις και λες ότι ο άσχετος προπονητής στο 75-80 δεν βγάζει ένα εξτρέμ να βάλει ένα αμυντικό, να θωρακίσει, να κάνει ένα ράνι. Ναι. Να σου εξηγήσω γιατί δεν το κάνουν αυτό, ναι, οι προπονητές. Καταρχήν ο πρώτος λόγος ο τεράστιος είναι ότι θα δώσεις χώρο στον αντίπαλο. Βγάζοντας ένα εξτρέμ και βάζοντας ένα αμυντικό χάφι, ένα αμυντικό καθαρό που είναι ακόμα χειρότερο για μένα. Σε εξηγώ γιατί δεν το κάνουν οι προπονητές, γιατί εσύ φωνάζεις να το κάνουν. Ένα αυτό. Το πιο σημαντικό είναι, Κωστή, σκέψου να, στο 75 κερδίζεις 1-0. Ναι. Και κάνεις αυτή την αλλαγή, έτσι. Και στο 80-85 σε πιέζουν και τρως τον γκολ και ισοφαρίζεσαι. Και στο 90 η χαριστική βολή χάνει το παιχνίδι. Ο προπονητής αυτό το παιχνίδι το έχει χάσει μόνος του, να ξέρεις. Ολοκληρωτικά, αν κάνει αυτή την αλλαγή που λες. Η λογική λέει ότι αφού κερδίζω 1-0. Ναι, να βγάλω ένα χάφι, να βάλω ένα φόλ, να βάλω και δεύτερο. Όχι, όχι, σημαίνει ότι είμαι καλύτερος. Σημαίνει ότι είμαι καλύτερος αφού κερδίζω το παιχνίδι 1-0. Δείχνω πολύ μεγάλο φόβο αν βγάλω ένα εξτρέμο για να κρατήσω το αποτέλεσμα που λες εσύ. Αυτή είναι μια πολύ, πολύ παλαιομοδίτικη, ναι, άποψη. Και αν έχω ένα αργό φόρ. Και αν έχω ένα αργό φόρ και δύο γρήγορους εξτρέμ και βγάλω τον φόρ και βάλω ένα στόπερ και βάλω τους εξτρέμ πιο κλειστά να παίξουν την κόντρα πάνω στα αργά center back. Σε πειράζει ένα αυτό? Όχι, μπορείς να κάνεις διάφορες αλχημίες, οτιδήποτε. Δεν εγώ δεν μίλησα αόριστα ποτέ. Όταν έβγαλε τον Σαλάχ ο Κλοπ, έβαλε παίχτη πάλι εξτρέμ. Δηλαδή ήθελε ένα τέταρτο. Θα τον πείραζε να βάλει ένα χαφ ακόμα, τέσσερις χαφ και να το κρατήσει το 5-0. Έκος, τι να σου πω κάτι. Δηλαδή, στο ένα, δηλαδή το τη βγάζει τον Σαλάχ. Ναι. Το 5-0 είναι λίγο ακραίο το 5-0. Να πάμε στο 1-0. Φίλε μου, φίλε μου. Όταν κερδίζεις. Άστρα, με εμένα μιλάει. Όχι, ναι. Γιατί εγώ δεν μιλάω. Όχι, δεν συζήτηση κάνουμε. Επειδή κάνουμε κουβέντα, να σου πω κάτι. Ναι, μεν είναι παλιωμοδίτικο, αλλά. Τι πιο λογικό από το να καλύπτει τα νότα σου παλιωμοδίτικο. Από τη στιγμή που δεν έκανε το 2-0, πρέπει να προστατευτεί. Παλιωμοδίτικο είναι και το μάτι του μάστα στη μένα. Συμφωνώ. Παλιωμοδίτικο είναι. Δηλαδή και κάποια πράγματα είναι διαχρονικά. Παλιωμοδίτικο είναι να παίξει και με βάθο 7 μέτρα, 6 μέτρα όταν κατέχει την μπάλα κτλ. Παλιωμοδίτικα είναι όλα αυτά. Όμω δίνουν αποτέλεσμα. Κωστή, θέλω να σου πω. Σίγουρα το αποτέλεσμα μετράει. Θέλω να σου πω. Εμένα με νοιάζει ο αριθμός. Να με διώξουν επειδή δεν έφερα καλό αριθμό, γιατί να με διώξουν? Αφού η ζωή μας είναι αριθμοί. Κατάλαβες. Δεν θα πει ο άλλος τι ωραία που έπαιξες, τι ωραία εκπομπή που έκανες, τι ωραία που έγραψες. Θα σε πει τι ωραία. Τι λάθος έκανες. Ναι, άμα πας σε ένα μαγαζί να κάνεις stand-up comedy, δεν θα σου πει καλέ τι ωραία παράσταση. Θα σου πει τι μάζεψες, τι πήρες, πούλησες. Τι εισιτήρια έκανες. Δεν το νοιάζει τον άλλον, ο επιχειρηματίας. Το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο που παίρνει ο προπονητής κερδίζοντας η ομάδα του 1-0 να αλλάξει. Ο Χιμένες δηλαδή που το κάνει και πήρε πρωτάθλημα με budget 1 τρίτο του, από αυτό του ΠΑΟΚ που δεν το κάνει ο ΠΑΟΚ, σου λέει κάτι? Ο Χιμένες δεν το έκανε συνέχεια. Αν θυμάσαι πολλές φορές. Δεν το έκανε συνέχεια. Ρισκάριζε τα άκρα του. Ναι, αλλά ο Χιμένες είναι ο προπονητής. Θα σου πω το εξής να πάμε στους υπόλοιπους. Ο πιο συμμετοχικός coach στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Έχεις έναν προπονητή στον Ατρόμητο, τον οποίο προσωπικά δεν το γνώριζα πριν είναι στον Ατρόμητο. Δες λίγο πώς λειτουργούσε το ξεκίνημα της σεζόν, γιατί έδειξε ότι είναι πολύ ανοιχτό μυαλό, όπου έπαιζε ακριβώς έτσι. Δηλαδή, κοιτούσε να διασφαλίσει την αμυνά του με 0-0. Μετά άρχισε να δουλεύει το κομμάτι τη δημιουργία. Να είσαι καλά. Ωραία το λέει. Για καλά, να είσαι καλά. Για να δουλέψει ομάδα. Δεν είπα όχι. Λέω και αυτός πήγαινε με την πεπατημένη αυτή που λέει ο Κωστής. Να είσαι καλά. Μη με διώξουνε, μη χάσω τη δουλειά μου. Αυτό. Καλή και μέρα. Αυτό, η ασφάλεια. Αυτό, τον εαυτό μου θα κοιτάξω. Ναι. Bye bye. Επόμενος. Χαίρετε. Χαίρετε. Πολύ ώρα τώρα με τον Ατρόμητο φάγατε, εντάξει. Εσείς τι ομάδα είστε? ΠΑΟΚ. Και τι είσαι, η Μπαρτσελόνα είσαι δηλαδή? Άμα δεν καθόταν ο Ατρόμητος να κάνει τη φόνσου, ανάθεμα άμα να έπαιρνες 2 πόντους. ΠΑΟΚ, από ΝΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ναι. Βόρεια Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα, εντάξει, ό,τι πεις. Να ξέρετε και να πείτε και στον Καστοριανό που βγαίνει κάθε μέρα ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο κανονικός αθλητής μέσα στις γραμμές. Ξέρω, ξέρω, θα του κάνουμε ειδικό αυτό, ειδική αυτή, ειδική απονομή. Και αυτοί πήρανε υποτάχρημα στα δικαστήρια και έξω από τις γραμμές.
Όχι, ο Μελισανίδης είναι κανονικός παράγοντας, ο Μπάγεβιτς κανονικός τεχνικός διευθυντής και ο Χιμένεθ είναι κανονικός προπονητής. Εντάξει, και ο Δημητριάδης είναι κανονικός γενικός αρχηγός. Καληνύχτα, επόμενη γραμμή. Αυτά θα σας λέω εγώ. Αυτά τα να κρύβετε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι και μας αδικήσανε, δεν μας αφήσανε. Αδικεύσανε. Ναι. Και να δαγκώνετε εσείς το Σαββίδι, να το φέρνετε τον Κάνιας με 600 χιλιάρικα, αυτά τα ακούτε από τους άλλους. Εντάξει, κλάματα αλλού, όχι εδώ. Καλημέρα. Λοιπόν, τον Κάνιας το, και αριστερό μπακ το Βιερίνια και το Μακ με τον κόλο Εξτρέμ. Εντάξει, στο ένα μπαίναν πήγε 4 φορές σε φιλικό παιχνίδι. Έλα, πάμε παρακάτω, ναι. Ραπτόπουλε, λοιπόν, ούτε σάλια, ούτε Κάνιας 600 χιλιάρικα, ούτε τίποτα. Καθαρά ρυθμή. Πόση ώρα έχω? Έχω ένα λεπτό στη διάθεσή μου να πω δυο πράγματα. Τρία. Δεν θα θίξω κανέναν, δεν θα βρίσω κανέναν. Θέλω ένα λεπτό. Μπορώ να το έχω, κύριε Κόκκινε, κύριε Ραπτόπουλε. Του κύριο Κόκκινο, κύριε Κόκκινε, διαχειρίζεται το χρόνο, ναι. Κύριε Κόκκινε, διαχειριστή του χρόνου τη εκπομπή του κύριου Ραπτόπουλου, μπορώ να έχω ένα λεπτό? Ήδη πέρασε το ένα λεπτό. Πάμε στα άλλα δύο που σου δώσω κόκκινο. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν, εκτός από τους βαθμούς τους μαζεμένους κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, ενεργητικός στα γκολ, 51 ο ΠΑΟΚ, 44 η ΑΕΚ, ισοπαλία σε παθητικό της άμυνας, μεγαλύτερη κατοχή μπάλας, αναπαιχνίδι, αναπαίχτη για τον ΠΑΟΚ της τάξης του 57% έναντι 55% της ΑΕΚ. Περισσότερες εύστοχες πάσες για τον ΠΑΟΚ, 12.950, δηλαδή ποσοστό πετυχημένων πάσεων 85,9%, το οποίο το συναντάς μόνο σε προηγμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Έχει τον πρώτο σκόρερ, εδώ θα έρθει να πει ο εξής ότι okay, χτυπούσε ο Ραπέλα. Σε αυτά τα στατιστικά που λες. Ναι. Σε αυτά... Τελειώνω, Ραπτόπουλε, τελειώνω. Ναι. Περισσότερες assist στα goal, περισσότερα λάθη για την ΑΕΚ με γύρω στα 50-60 παραπάνω λάθη, περισσότερα κλεψίματα για τον ΠΑΟΚ, περισσότερες assist σε goal που χάθηκαν πάλι για τον ΠΑΟΚ. Και όλα αυτά για να μας λέει από κάτω το κάθε Pokemon από το POC, να μας λέει ότι άξια είναι η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, και να έχουμε τον Ραπτόπουλο για να μας λέει ότι ο Σαλάχ, ο Σαβοστόμης και ο Μακρικόλης και ο 600 χιλιάρια και δεν ξέρω εγώ τι. Μέσα στις γραμμές, αδερφέ, το πήραμε. Τώρα από εκεί και πέρα κλάψε μόνο. Πάνε το πανηγυρίζεις. Επόμενη γραμμή. Να ακούσεις το εξής. Κάτσε ρε κόκκινε, κόσμο έχουμε. Απαντάω στο φίλο. Απαντάω στο φίλο. Οι αριθμοί είναι ένα πολύ σπουδαίο στατιστικό του άμπαλου. Οι οποίοι όμως δεν δίνουν το τρίποντο ή το πρωτάθλημα. Πάμε. Του άμπαλου. Στατιστικά μετράνε, βοηθάνε του άμπαλου να βγάλει συμπεράσματα. Άλλο να του δεν πεις, δίνουν πεις. Πόρισμα. Άλλο να του πει το ανθρώπου. Λέω ότι θέλω. Ναι, εγώ τώρα θα του πω άλλο από αυτό που θες εσύ. Ωραία, πάμε στον επόμενο. Όχι, θα... Φιλέ, σε αυτά τα στατιστικά μετράνε και τα μάτια με τον Ατρόμητο, την Κέρκυρα και τον Αγιάννενα και τον Πανιόνιο. Βάλτε και αυτά μέσα τα στατιστικά. Και πες ένα ευχαριστώ το Σαββίδι για αυτά τα στατιστικά. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι θα κάνει άλλο άνθρωπος? Τι θα σας κάνει άλλο? Κουνήστε και τον κόλο σας λίγο. Σας έφερε τη σουρωτή. Σας έφερε να πούμε παίχτες με 800 χιλιάρικα. Σας έφερε το γραμμένο. Σας έφερε το Μίχελ. Σας έφερε να πούμε τι δεν σας έφερε. Και τι, κουνηθείτε και εσείς λίγο ρε τσουβάλια. Πάμε επόμενη γραμμή. Τα στατιστικά έβγαλε ο άλλος. Βάλτε τα στατιστικά και μετά Γιάννενα. Στα Γιάννενα τα στατιστικά μετράω εγώ τις πάσες. Με το γαλάνι κοιμήθηκες ρε. Καλημέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου ρε φίλε. Σε όλα αυτά τα στατιστικά μετράνε τα μάτια των δορυφόρων. Επόμενη είτε... γραμμή. Τι λέμε τόση ώρα ρε φίλε. Έλα τώρα κι εσύ αεξή ψήρα στο γιακά τώρα. Άντε κι εσύ με τον Μπρούντο Χιμένεθ κι εσύ τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Κι εσύ έβαλες δούριο υπό τον ΠΑΟΚ το Χαϊβάνι για να πάρεις την ΕΠΟ τζάμπα από τον Ολυμπιακό. Κι ο άλλος λέει μα δικεύσανε. Σε πήρε την ΕΠΟ Μαρινάκι τζάμπα. Η άλλη γάτα να πούμε ο Μελισανίδης. Με δούριο υπό τη Θεσσαλονίκη. Και κάθομαι εγώ να κλαίω. Χαϊβάνια. Ναι. Δεν τα λέτε όμως. Δεν τα λέτε. Ναι. Χαίρετε. 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 Κύριε Ραπτόπουλε, είστε κάτοικος Θεσσαλονίκης, ασχολείστε με τον αθλητισμό, με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Αυτή την εμμονή με τον Ηρακλή, έτσι που, εντάξει, λέω εγώ ότι δέχομαι την κριτική, είναι καλοπροαίρετη. Αλλά ο Ηρακλής έχει ιστορία, έχει μια βαριά φανέλα. Τη συρρυκνώθηκε διοικητικά τα τελευταία χρόνια και έχει ιστορία. Αυτή την κατήδηση. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ο Ηρακλής έπαψε να είναι μεγάλη ομάδα. Πώς το λέτε, τι λες. Έτσι, για αυτούς που ξέρουν από ποδόσφαιρο. Και ο εθνικός, μεγάλη ομάδα. Ωραία.
Τώρα, στο διατάφτα. Ο Ηρακλής τώρα, πες ότι περνάει, πάει β' εθνική. Το θέμα είναι ποιος θα αναλάβει τον Ηρακλή. Ο Πάουκ είχε την τύχη να τον αναλάβει ο Σαββίδης, γιατί πέρασε και αυτός από τρικυμίες. Να δούμε ποιος θα αναλάβει τον Ηρακλή. Το επόμενο, το μεγάλο ερώτημα αυτό είναι. Ο Ολλανδός. Θα γυρίσει. Ποιος? Ο Ολλανδός. Ποιος Ολλανδός? Αυτός που είναι τώρα, ποιος ήταν ο Ολλανδός. Ναι. Το χρήμα, από πού θα έρθει, από τον ουρανό? Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Με διοίκηση, με μάρκετινγκ, με την οργάνωση των μπουτίκ. Συγγνώμη. Εγώ θέλω τον Ηρακλή να τον δω όπως ήταν με την ΑΕΚ στα play-off με 15.000 κόσμο. Και έβλεπα και στα εκδοτήρια ερώτημα... που ερχόταν και αξί να κόψουν εισιτήριο να δουν τον Ηρακλή ερώτημα... τα παιδάκια 15 χρονών και τους διώχνανε οι Ηρακλήδες. Και λέω, όχι ρε παιδιά, αφήστε αυτά τα παιδιά να ζήσουν από το μεγαλείο του Ηρακλή να δουν 15.000 κόσμο να κερδίζει ο Ηρακλής στην ΑΕΚ. Πώς θα γίνουν, ποιος θα γίνει Ηρακλής μετά? Ερώτημα. Αφήστε τα παιδάκια να πάνε να δουν Ηρακλή. Ερώτημα. Να δουν το μεγαλείο. Ερώτημα. Τώρα που θα ανέβει με το καλό Ηρακλής η Β' Εθνική, επανέρχεται η ΠΑΕ του κυρίου Παπαθανασάκη? Όχι. Ποια πάει θέλει. Λέει ότι δεν πάει ο Παπαθανασάκης. Συγγνώμη. Κυρία μου, να εξηγήσω. Το άφημε ένα λεπτό. Το ερώτημα και θεωρητικό δεν το. Να εξηγήσω. Όταν θα επανέλθει ο Ηρακλής. Να δώσω απάντηση. Ναι, δώσε απάντηση. Ωραία, λοιπόν. Θα γίνει νέα ΠΑΕ. Α, θα γίνει. Μπράβο. Γίνεται νέα ΠΑΕ, αλλά ναι. Θα έρθουν το 50% χρεών εκείνη τη ΠΑΕ σε αυτόν τον Ηρακλή. Παπαθανασάκη δηλαδή θα είναι. Μάλιστα. Τα χρέη θα έρθουν, το 50% χρεών. Μάλιστα. Εντάξει. Έτσι λέω, το θέμα είναι ποιος θα αναλάβει από εκεί και πέρα να ξαναγίνει ο Ηρακλής όπως ήταν στα καλά του τα χρόνια. Αυτό είναι το θέμα. Νομίζω ότι προτρέχετε. Εσείς εισιτήριο πήρατε για τα play-off. Oh. Εγώ θα πάω όποτε δυνατομένος στις Σέρες, όποτε μου δοθεί ευκαιρία θα πάω είτε Τετάρτη με τον Ολυμπιακό Βόλο. Έχει εισιτήρια διαρκείας για τα play-off. Ναι. Εσύ πήρε λίγο. Θα πάω, όχι σε όλα. Έχει 20, 30 και 50 ευρώ. Εσύ το πήρε. Άρα θα πάω. Ξέρω το πρόγραμμα του Ηρακλή απ' έξω. Ασχολούμαι τόσο πολύ με την ομάδα. Κύριε μου, με 50 ευρώ μπορείτε να δείτε τρία. Με 50 ευρώ μπορείτε να δείτε τρία εντός έδρας παιχνίδια. Φέρετε, μια χαρά. Κύριε, το δούμε, το ξέρω. Έχω κάνει εγώ χιλιόμετρα για τον Ηρακλή και έχω φάει πίκρες πάρα πολλές. Δεν είπα όχι. Και χρονών. Έχω ζήσει και το Χατζηπαναγί που και στην Ευκαρπία. Αυτό είναι το κακό. Τι έζησε στο Χατζηπαναγί χωρίς να δει τίτλο. Αυτό είναι το κακό. Ναι, εντάξει, το θέμα είναι που πηγαίναμε με χαρά, έκανε Ηρακλής ένα-δύο μεγάλες νίκες, ξέρω εγώ, και πήγαινε στη Τρίτη να παίξει με μια μεγάλη ομάδα. Φίλε, δεν ήταν νορμάλ ομάδα ο Ηρακλής. Δεν ήταν νορμάλ ομάδα ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να πηγαίνει. Δεν μπορεί να κάνει 100 χιλιόμετρα να γυρίσει σπίτι σου. Δεν ήταν νορμάλ ομάδα ο Ηρακλής. Επόμενος. Δεν ήταν νορμάλ. Ο αντίπαλος να πάει να δει την ομάδα του Ηρακλή για το Χατζηπαναγί. Δεν ήταν νορμάλ. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν, για τις δύο όψεις που έχει το νόμισμα όσον αφορά το Ε, τον Άρη και τον Παοξή. Μάλιστα. Η μία η όψη από αυτή που βλέπει ο Παοξής είναι ότι το χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις. Γιατί να μην τον αρέσει τον Παοξή να φέρει τον Άρη, να πούμε, στις αγκαλιές του. Όταν σε ταΐζει ο Κόκαλης επί ναι. Μπατατούδη... Ναι. Και γιατί αντιδρούσες. Γιατί αντιδρούσες εσύ. Με τη Βόλτα φορέ πάνω στη θύρα 4 διαφήμιση. Περίμενε ρε παιδί. Με το γλου. Εγώ δεν σου λέω γιατί τι θα πει ο Άρης. Με το γλου ρε. Με τις τούρτες του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Γιατί δεν φώναζες. Περίμενε. Εγώ δεν σου λέω γιατί τι θα πει ο Αριανός. Ο Αριανός θα σου πει ό,τι θέλει. Εγώ σου λέω ότι θα πει ο Παοξής. Ο Παοξής λέει ότι καλά εξηγείται ο πρόεδρος. Ναι. Και ότι χέρι που σε τάζει δεν το δαγκάρει. Δεν έχει μούτρο ο Παοξής να μιλήσει για τον πρόεδρο. Γιατί ο Παοξής δεν τον παίρνει να μιλήσει για τον πρόεδρο. Γιατί κοκοκό, γιατί άμα φύγει ο πρόεδρος θα έρθει ο Βιολίδης μετά. Ψέματα είναι. Δεν είναι ψέματα γι' αυτό, μα την αλήθεια λέμε εδώ. Εντάξει, πώς μπορεί δηλαδή να διαφωνήσει η Ρωάδη. Α, διαφωνήσει στο καφένιο ψιδηριστά. Μην τον ακούσουν. Καλά, μπούρδες, και τον πού στον πρόεδρο. Όλοι μια χαρά είναι τώρα με τον Σαββίδη. Όλοι είναι μια χαρά. Μόνο ο Σαββίδης δεν είναι καλά με τον Σαββίδη. Επόμενος. Πάμε στο επόμενο κύριο, ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλε. Παιδιά, πιστεύετε στο πεπρωμένο? Σχετικό είναι. Στο λερωμένο. Και ο Ραβδόπουλος. Όχι, δεν πιστεύω στο πεπρωμένο. Ρε παιδιά, ποια ομάδα στον κόσμο, στον πλανήτη, έχει πρώην διαιτητές, συνεργάτες? Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει ομάδα. Πλανήτης εδώ. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Η Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ. Ποια ποδοσφαιρική ομάδα? Και ο Απόλλων. Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ. Ας ψάξουν οι δημοσιογράφοι. Να το ρωτήσουν. Έχει διαιτητές, ωραία, οκ, okay, στο διατάφτα. Ωραία. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Έχει απαντήσει ποτέ κάποιος? Για ποιο λόγο πήρε διαιτητές?
Για ποιο λόγο έγινε αυτό για την προστασία. Έχει ρωτήσει ποτέ κανένα. Ναι, 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 ναι. Εμείς ρωτήσαμε. Ρωτήσαμε γιατί. Και τι είπαν αυτοί. Για να προστατεύουμε τα συμφέροντα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Το πεπρωμένο λοιπόν φυγή είναι αδύνατο. Αποτυχία περιστατικά. Και καμιά ΑΕΚ δεν φταίει και κανένας Ολυμπιακός δεν φταίει σαν σύλλογος. Αυτό. Το έκανε αυτό το πράγμα ο ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό. Να σε καλά. Είχε το πρωτάθλημα στην τσέπη του, στη βαλίτσα του. Πήρε και το σαραεδάρι να του κάνει η δουλειά. Κρατήστε λίγο κάτι. Ποιο σαραεδάρι. Κρατήστε λίγο κάτι το οποίο δεν το λέει κανείς. Πήρε και το σαραεδάρι να του κάνει η δουλειά. Κρατήστε λίγο κάτι το οποίο δεν είναι τόσο χιουμοριστικό, αλλά. Τι. Είναι κωμικό. Ναι, τι. Είχαμε πει ναι. ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί ναι. στα δύο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ναι, ναι. Και λέω ρε φίλε, τελικά αν γινόταν χωρίς κόσμο, όχι ότι φταίει ο κόσμος. Μήπως τελικά ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Ας τα κάνει του χρόνου τα ντέρμπι χωρίς κόσμο. Όχι. Λέω, είναι μία ερώτηση, νομίζω με λογικό επιχείρημα. Μια μαλακή ερώτηση. Να μην την πω. Τη συνεχίζω την. Εντάξει, okay. Μαλακή. Είναι δηλαδή όχι σκληρή. Okay. Καλημέρα. Ναι. Ναι, χαίρετε. Ναι. Κωνσταντίνε. Ναι, φίλε. Ο Άρης του χρόνου πόσο σεντερφόρ θα έχει αριθμητικά. Κοίταξε, αν είναι να έχει τον Ασλίδη, καλύτερα να κρατήσει τον Διαμαντόπουλο. Κωνσταντίνε, πόσους θα έχει από τους 25 παίκτες του, πόσο σεντερφόρ θα έχει. Εγώ σου λέω θα έχει τρία, δεν θα έχει. Ας έχει τρία. Ο Άρης θα παίζει με ένα διευρυμένο 3-4-3. Δηλαδή, ποιο τρία δημοτικά χαφ, ένα δεκάρι, δύο ακραίους και ένα σεντερφόρ. Τρία στόπερ θα παίξει δηλαδή. Ο Άρης θα παίζει του χρόνου με ένα σεντερφόρ μπροστά, δεν θα παίζει με δύο. Ρε φίλε, εδώ προπονητής ακόμα. Δεν ήρθε τώρα. Ο Ανασλίδης είναι μια κακή επιλογή για τρίτο σέντερφορ του Άρη. Τρίτο σέντερφορ του Άρη. Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο Ανασλίδης? 30. Okay. Ο Ανασλίδης. Ο Ανασλίδης είναι για τα λουτρά της Εδιψού. Που θέλετε να το φέρετε στον Άρη και να λέτε τον κόσμο ότι πάτε για πέμπτη θέση. Άκου τώρα, ρεαλιστικά, όταν ο τρίτο σέντερφορ θα παίρνει 100.000, μπορεί να είναι ο Ανασλίδης. Δεν μπορεί να είναι. Ποιο να είναι δηλαδή. Βέβαια. Βέβαια, ο αυτοκράτορας, ο Άρης, ο πλούσιος, θα έχει τον Ασλίδη τρίτο center forward. Και τι δεν τον έχει βασικό. Ναι. Μην ξέρω εγώ, εσύ. Εσύ ανέβηκε ψήρα στο γιακά, γιατί έβγες από την Β' Εθνική. Και... Φίλε, ναι. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Εντάξει. Ναι. Πες μου λίγο ένα παίκτη από αυτούς που είναι τώρα στο ρόστερ του Άρη. Το διωγμένο από τη Λάρισα, τον Ασλίδη. Να τελειώσω λίγο τώρα, να σας παρακαλώ. Ναι, πάλι, πες μου ένα παίκτη από το ρόστερ που έχει ο Άρης. Που σε γέμιζε το μάτι στο ξεκίνημα της χρονιάς. Πλατέλας. Πέρα από αυτόν. Ο Σόζα. Ο Σόζα. Δηλαδή με το ζόρι να βρεις τρεις. Σωστά. Ναι. Ο Μπαργκάν. Αυτοί οι παίκτες. Ποιος Μπαργκάν. Δεν υπάρχει παίκτη. Λοιπόν. Αυτοί οι παίκτες. Με το τσαγανό που βγάλαν στο γήπεδο. Και με τη μαγιά. Εγώ θα σου πω μια κουβέντα που δεν αρέσει πολλούς. Εγώ θεωρώ την άνοδο του Άρη. Την πιο μάγκικη άνοδο που έχει γίνει ποτέ. Για λίγους αυτό. Εντάξει, ισχύει. Την πιο μάγκικη άνοδο που έγινε ποτέ. Από τους 25 παίκτες αυτούς που έχει τώρα, ο Άρης θα κρατήσει 8-9 παίκτες. Άλλο καπέλο αυτό. Λοιπόν. Είναι άλλο. Απλά πρόσεχε. Όταν έχεις ένα ποδοσφαιράνθρωπο ο οποίος ξέρει τι να επιλέξει και πώς να το επιλέξει, κάνεις δουλειά με αυτό το αποτέλεσμα. Βλέπε Μυροφορίδης. Όταν έχεις ένα πρόεδρο, ο οποίος είναι σαν τον Καρυπίδη, τη μία αγοράζει ακριβά, την άλλη βολεύεται φθηνά και την άλλη δεν ξέρει τι θέλει να κάνει, με συγχωρείς, εγώ. Είμαι πολύ προσεκτικός με το τι θα πω για τη νέα χρονιά για τον Άρη. Να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο να σου κάνει ομάδα. Είναι τυχαίο που ο Μυροφορίδης δεν πηγαίνει στην Αλφα Εθνική να κάνει ομάδες. Ο Μυροφορίδης ήρθε στον Ηρακλή. Λάθος κάνεις. Και τι έκανε. Τι έκανε. Έφυγε όταν είδε ότι δεν πληρώνει ο Παθανασάκης και κοροϊδεύει, έφυγε. Έφυγε. Εντάξει, είναι πολύ σχετικό. Όχι, ρε φίλε. Ο άνθρωπος αυτός όπου πήγε ήταν πετυχημένος. Δεν μπορώ να το λερώσω. Είναι άλλη αγορά. Είναι πιο διευρυμένη. Δεν μπορείς να πας μετά. Άλλη αγορά σου λέει. Δεν ξέρει το εξωτερικό να φέρει παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα είναι. Με τον Ηρακλή κόντεψε να πάει τελικό, φίλε. Ο Ηρακλής είχε. Ο Μυροφορίδης. Λάθος. Κόντεψε να πάει τελικό. Ναι, αγόρι μου, στη Β' Εθνική ήταν ο Ηρακλής. Θα το έχεις στην Α. Και σε ρωτάω. Με Εξάνθη. Με Εξάνθη. Με Εξάνθη. Με Εξάνθη. Και σε ρωτάω. Έπαιρνε ο Σόκο θα το πάρει ο Ολυμπιακός με εκείνον τον Ηρακλή.
Καλά τώρα. Με αυτό που έβγαζε στο γήπεδο. Ξεσούρωσε και εσύ λίγο, εντάξει. Καλά, κάνε καμιά φούσκα με τη μίξα σου. Μα ακούσει άκρη και βγάζει παιδιά. Άντε, ξεφούσκωσε. Παρακαλώ. Θα πάρει το Παπαθανασάκι το αφημί τώρα του χρόνου. Άντε, σταμάτα. Δεν παίρνουν τα χρέη πέρα. Πάρει τα χρέη τα του Παπαθανασάκι. Όχι το έχει το αφημί, μπερδεύεσαι. Άντε, να σε δω. Β' Εθνική με χρέη. Ναι. Βεβαίω. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ. Εγώ είμαι, έτσι. Ναι, εσύ είσαι, φίλε. Λοιπόν, ραπ, σ' ακούω πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, αλλά νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καιρό που είσαι ντεφορμέ. Και σε πολλές περιπτώσεις νομίζω ότι έφτασε η ώρα που ο κόκκινος σε παίρνει από το χέρι και σε τραβάει, αλλά εσύ εκεί, τα δικά σου. Είναι πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να το αιτιολογήσει αυτό. Αλλά πάμε σε κάτι άλλο. Όχι, γιατί ρε, θα το αιτιολογήσεις. Λοιπόν, θα το αιτιολογήσεις. Αλλά θα σε πω ένα άλλο. Σήμερα, α πούμε, που το έπεσε πριν λίγο και μου ήρθε τώρα. Παράδειγμα, το Χατζηπαναγή. Λες, ας πούμε ότι ήταν τυχερός, Ερακλής Χατζηπαναγής, αυτά, ο κόσμος γέμιζε το γήπεδο για το Χατζηπαναγή και όλα αυτά. Έτσι, όχι γιατί δεν πηγαίνατε σε κανένα τσίρκο να δείτε καμιά αρκούδα τότε. Λοιπόν, ομάδα ρε πηγαίνατε να δείτε, ομάδα. Πηγαίνατε να δείτε ομάδα. Εγώ είμαι πιο νέος, δεν είμαι, είμαι 32 χρονών, εγώ από τα βίντεο μόνο έχω δει Χατζηπαναγή. Τι με ντεφορμέ, άστο να απαντήσει. Σταμάτα ρε, ότι βγάλατε τον Ηρακλή πουλημένο τόσα χρόνια με τον Θεοδωρίδη. Και τώρα λέω κόκκινος πότε πουληθήκαμε. Δηλαδή φάσκεται και αντιφάσκεται. Πού εντάξει, είναι ντεφορμέ. Όλες οι ομάδες κάποια στιγμή τόσα χρόνια. Πού είναι ντεφορμέ. 23 χρόνια. 23 χρόνια ήσασταν με τις ποδάρες ανοιχτές. Σαν τις Μπέτι Αρβανίτη. Ναι. Τι. Ωραία. Τι λέγε. Τι. Αλλά όλες οι ομάδες τα κάνουν. Βρεάσε όλες οι ομάδες τα κάνουν τώρα. Ναι. Για σένα ναι. Μιλάμε τώρα. Είσαι ντεφορμέ ο κόκκινος. Περίμενε λίγο γιατί με κόβεις. Θα σε πω λίγο κάτι. Σε κόβω. Δεν σε αφήνει να μιλήσει, δεν το συμφέρει. Τι να με συμφέρει, βρε. Πήγατε με την ΑΕΚ, τον γκολ του Κώτη, τον γκολ του Κώτη, στο 17-2-0 με ανοιχτά τα πόδια. Άντε μπράβο, ναι, με τον Θεοδωρίδη. Δεν συμφέρει να μιλήσεις. Δεν συμφέρει να μιλήσεις βέβαια. Ωραία, άντε πάει άστοτο. Ένα άλλο θέμα. Ναι. Λέω, εγώ είμαι Ηρακλήδας, έτσι. Δεν σε καταλαβαίνω την κόμπλα είσαι. Ναι. Τώρα, ποιος θα βγάλει χωρί αυτό που γίνεται με το Σαββίδη και το Έψιλον. Η επαδή του Πάου ή η επαδή του Άρη, λέω εγώ τώρα. Κανένας δεν θα βγάλει χωρί. Οι ΜΕΝ θα τα πάρουν. Και οι άλλοι δεν θα τολμήσουν να μιλήσουν γιατί όπως είχατε κάνει το πισινό σας ανοιχτό, μη σας φύγει ο Γιάνκος Δράκος, να πούμε, τότε που ήρθε στον Ηρακλή και τον τρέματε. Έτσι τρέμουν οι παοξίδες στο Σαββίδι. Για θυμίσεις, πάμε για νέα. Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και πάλι με γραμμές στο 2310 και τα 390. Είναι ελεύθερα, όλες οι γραμμές είναι ελεύθερες. Τις έριξες καταραμμένες τις γραμμές. Όταν τσατίζεσαι, με γυρνάς στο μυαλό. Την άλλη φορά θα σε δώσω στο πηγούνι. Έμαθα με βρίζουν οι αξίδες, λέει, στα φόρουμ. Δεν το έχω παρατηρήσει. Πράγματα που δεν έχω δει, δεν. Ξέρεις γιατί λέει, με βρίζουν. Οι αξίδες τώρα. Άφησαν οι παοξίδες, με βρίζουν οι αξίδες τώρα. Γιατί. Γιατί λέει, είπα ότι συμφέρει στον ΠΑΟΚ τον Γκρέξιτ. Η αλήθεια είναι. Ναι. Αλήθεια είναι. Δεν είπα ότι να πάνε οι παοξίδες να τα κάνουν εκεί σμαντιά. Δηλαδή, συγγνώμη, το να λες την αλήθεια είναι. Άλλος είπε. Έχεις πει και δύο χαζομάρια. Με αυτό θυμόσανε. Ναι. Άλλος είπε. Σε άλλη εκπομπή. Εγώ είπα ότι τον Πάοκ θα συμφέρει τον Κρέκ. Δεν προέτεψα όμως κανέναν να κάνει μανούρες. Γιατί αυτό είναι κολάσιμο. Συνυπογράφω. Δεν αυτό το είπε. Συνυπογράφω ναι. Τον Πάοκ το συμφέρει τον Κρέξιτ. Ναι. Γιατί. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει ένα μεγαλομέτωχο ο οποίος ναι. Και να υπάρχουν θα συνεχίσει να βάζει λεφτά. Ναι. Ενώ οι Αθηναίοι επιχειρηματίες δείχνουν ότι ναι. Δεν θέλουν να βάλουν ναι. Τα δραχμή. Ναι. Αν εσείς πιστεύετε κάτι άλλο, αυτό, okay. Αυτό δεν πάει να πει ότι εμείς προετρέψαμε τους οπαδούς να πάνε να κάνουν bullying, να πούμε ένα στον άλλο. Ούτε για αστείο. Άλλος δημοσιογράφος κανονικός το είπε. Όχι εγώ. Εγώ δεν είμαι. Αυτός είναι ημιτασιόν. Εγώ είμαι ημιτασιόν. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι Hyundai Εσκιάδης Παλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Hyundai i20 με 11.090 ευρώ και 3 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν. Και ανταλλακτικά και εργασία εντελώς δωρεάν. Πηγαίνετε τώρα να το κάνετε δικό σας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνήστε στο 2310-596-596 για να μάθετε περισσότερα για το πώς θα αποκτήσετε το Hyundai των ονείρων σας. Οι γραμμές πλέον είναι όλες κατηλημμένες. Άψογη είναι. Καλή είναι.
Ναι. Τώρα θα νομίζει κανένα ότι μιλάμε για καμιά γυναίκα. Για τη στήλη λέμε. Δεν χρειάζεται. Και άψογη είναι. Το ραδιόφωνο. Άντε πάλι. Η γοητεία που έχει ναι. είναι ότι κάποιο δεν μπορεί να δει, ακούει. Άσε να πιστεύει ότι θέλει. Τώρα το απομυθοποίησες αυτό. Ναι. Είπες καλή. Άστο να σκεφτεί ό,τι θέλει. Ναι. Θα βρεθεί κάποιος που πια είναι ρε καλή και πια κοζάρεται εκεί. Τέτοιο ραδιόφωνο θες εσύ να κάνεις. Όχι, δηλαδή το φανταστικό. Άκουνος. Ναι. Άκουνος. Που, μη με το ο μεγαλύτερος, ναι. ο μεγαλύτερος ναι. ραδιοφωνατζής που πέρασε ποτέ ναι. είναι ο αείμνηστος Γιώργος Ερίδης. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιώργος Αλεξίου, το Ράδιο 1. Δεν τον ξέρω. Ο Γιώργος ήταν... Πέθανε. Συγχωρέθηκε. Ναι. Πέθανε. Ο Γιώργος είχε μια απίστευτη φωνή. Τι ραδιοφωνικά, μουσικό. Μουσικό, ναι. μουσικό ναι. Και όλες οι γυναίκες ήταν ερωτευμένες μαζί του. Ναι. Λοιπόν, εμφανισιακώς δεν είχε καμία σχέση αυτό που έβγαζε με αυτό το. Καλά, γυναίκες είναι και ηλίθιες περισσότερες. Μπορεί να ερωτευτούν τον άλλον επειδή. Το ραδιόφωνο ναι, μετά. Τον αγκώνα του. Το ραδιόφωνο ναι. έχει φαντασία. Ναι, δημιουργεί εντάξει, πράγματα. Εντάξει. Το έχεις γευτεί πλέον, είσαι κομμάτι του. Έχεις γράψει την ιστορία σου. Μην το απομυθοποιήσουμε. Με αυτό που λες τώρα, άστο να σκεφτείς. Πάλι στον κόσμο, ρε κόκκινε. Πολύ ποτέ στο στομάχι έβγαλα τόση ώρα. Εντάξει, θα φας και άλλη μπουνιά. Δίκιο έχεις. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι, ναι, έλα, φίλε. Χαίρετε, παιδιά. Χαίρετε, παιδιά. Να πω την άποψή μου, θέλω κι εγώ, μιας και μιλάω πολύ σπάνια. Και αυτό με τον Ηρακλή. Ναι. Και αυτό με τον Ηρακλή που λέγανε Ηρακλειδής, είμαστε στημένοι και μας στείνει και κάνει. Οι ίδιοι τα λέγανε για τον Θεοδωρίδη. Και τώρα μετά. Από τόσα χρόνια τους λέω αυτά που λέγανε και λέει: όχι, λέει ο κόκκινος, έχεις κόμπλεξ, λέει. Μα εσείς τα λέγατε. Όχι. Όχι. Μπερδεύεις κάποιον. Μπερδεύω. Άντε καλά. Εγώ είχα... Αυτοί βγάλαν τον Καρκαμάνι για όλα. Είχα πει και δεν αλλάζω. Ναι. Και τα έχουμε συζητήσει και με τον ίδιο Θοδωρίδη. Ναι. Δεν γίνεται να απολύεις τον προπονητή ναι. και να τον βάζεις να κατεβάζεις την ομάδα. Ναι, και είχε πει μπροστά σου ναι. ότι ήταν λάθος μου. Ναι. Να. Άλλο λάθος μου και άλλο στημένο. Κόκκινε, στημένο το λέγατε τον άνθρωπο. Εγώ τον είπα στημένο. Ηρακλειδής. Και μετά λέτε ότι ο Ραπτόπουλος λέει ότι στηνόσασταν. Όπως επίσης ναι. του είχα πει ναι. ότι θα έπαιρνες τουλάχιστον δύο πρωταθλήματα με Βαρδινογιάννη. Μετά το τρίτο φαγκρί που έπαιρνε. Αν έπινε σε ένα καφέ με τον Βαρδινογιάννη. Ναι. Στο είπε μπροστά σου, ναι, θα τα έπαιρνε. Ναι, γρήγορα. Το είπε. Α τον άνθρωπο ακούσει. Τελειώσαμε. Ο Θεός να τον αναπαύσει από εκεί. Δεν τον αναπαύει κανένα. Λέγε, φίλε. Λοιπόν, θέλω να σα πω. Καταρχά. Κάτι που δεν είπε κανένας. Εγώ έχω διαφορετική άποψη, καταρχάς για τον Βιερίνα σταμάτησε τον κύριο Σαββίδη από το να πάρει την ομάδα. Ποιος ο λόγος να συμμετέχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα? Για ποιο πρωτάθλημα μιλάμε? Για αυτό που ήταν σίγουρο ότι θα το πάρετε. Είσαι επενδυτής, κάνεις την καλύτερη ομάδα μετά από τόσα χρόνια. Είσαι μπροστά, πας να πάρεις το πρωτάθλημα και στο κλέβουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν στο κλέψαν, φίλε, το χάσες. Κανείς δεν το κλέψε. Άφησες την πόρτα ανοιχτή. Άσε ρε που στο κλέψανε. Το είχα πάρει και το φιλούσα, φίλε μου. Χωριατή, λαυρό, δεκτώ ότι στο κλέψατε. Εσύ τι έκανες για να μην στο κλέψουν? Άφησε την πόρτα ανοιχτή. Φίλε, εγώ πλήρωσα εισιτήριο και με τον Ολυμπιακό. Δεν κατηγορώ εσένα. Όταν λέω εσύ, η εταιρεία ΠΑΟΚ τι έκανε για να μην τη το κλέψουν? Το καλύτερο που μπορούσε να κάνει ήταν να πάρει την ομάδα και να σηκωθούμε να φύγουμε. Πάμε πάλι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Θα έπαιρνες πρώτα. Ωραία. Σε αυτό συμφωνούμε. Με αυτή τη στάση είχες ελπίδα να πάρεις πρωτάθλημα? Όχι. Θα τιμω... άμα δεν έδινε τον κόλλη, είχα ελπίδα να πάρω πρωτάθλημα. Είπα εγώ τα δίθυτο. Εγώ ρωτάω. Τι αν έπαιρνε την ομάδα, θα έπαιρνες πρωτάθλημα? Όχι. Από εκεί και πέρα τα στελέχη οποιοδήποτε. Γιατί τώρα πήρε πρωτάθλημα? Ρε φίλε. Όχι, τώρα δεν πήρε ούτε πρωτάθλημα, αλλά γιατί δεν νιώθει αδικημένο γιατί πήγε 2000 στο συλλαλητήριο. Συγγνώμη, μου εκιάται κανεί ότι αυτό δεν ξαναγίνει του χρόνου και του παραχρόνου και του παραχρόνου. Τίποτα δεν μπορεί να σου εγγυηθούμε. Πάρε στελέχη, πάρε στελέχη να μην γίνει. Για ποιο λόγο εγώ του χρόνου να πάω να πάρω διαρκεία, να δω τι. Τα κυκλισμένα μου σηκώνει που αρχίζει το πρωτάθλημα με μείον. Μην πάρει. Γράψε σε σύνδεσμο καλύτερα. Μην πάρει. Εγώ η ερώτηση σωστή είναι γιατί να συμμετέχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα? Φίλε, μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Εμείς ναι, δεν είμαστε υπάλληλοι καμίας ΠΑΕ. Ναι, εμείς λέμε τη γνώμη μας, η οποία είναι ναι, υποκειμενική. Ναι. Λέμε ναι, λοιπόν ναι, η εταιρεία ναι, ΠΑΟΚ. Ναι. Τι θα πρέπει να κάνει ώστε να διασφαλίσει τα δικά σου τα συμφέροντα και τι λάθη σαν οπαδό και πώς θα διορθώσει τα λάθη άσχετα. Δηλαδή, εγώ λέω ότι κλέψανε. Γιατί πρόσεχε, σου λέμε σε κλέψανε. Εσύ τι έκανες για να προστατεύσεις? Μπήκε στο λεωφορείο το 12 του ΑΣ και είχε το κινητό στην κολότσια επί ένα μέτρο να φαίνεται. Επόμενη γραμμή αυτό έκανε. Αυτό να του πεις. Αυτό έκανε. Αυτό του λέω τόση ώρα. Μπήκε στο λεωφορείο το 12 και είχε το πορτοφόλι δηλαδή, στην κολότσια. Ήρθε ο Ολυμπιακός για να μην φάει τρία γκολ. Φτάνει. Και βρέθηκε ο ένας ανόητος να πετάξει ένα χαρτάκι
για να δώσει δικαίωμα. Γιατί! Πάμε! Πάμε! Ναι! Καλησπέρα! Καλησπέρα κύριε! Τι κύριε ρε Χατζηνάκος! Γεια σου Βασίλη! Τι λοιπόν, έγινε ρε με τον Ασλίδη, θα σε κάνει ο Ασλίδης! Ας το παιδί! Ο άλλος θα πάρει το βέλιο ρε Ολυμπιακός! Λοιπόν, ναι. Εμάς μας αρέσει να τα λέμε τα πράγματα από νωρίς για να το προλαβαίνουμε. Όπως κράξαμε για Γρηγορίου και μάλλον το προλάβαμε το κακό. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κράζουμε για έψιλον. Διότι ακόμα και παραπάνω λεφτά να πάρεις θα είναι κάτι διχαστικό για τον κόσμο του Άρη. Με πρόλαβες Βασίλη, με πρόλαβες Βασίλη. Θα υπάρξει εσωστρέφεια μέσα στην ομάδα και θα γυρίσουμε πάλι σε παλιότερα χρόνια τα οποία πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία αυτή τη φορά. Για έψιλον. Λοιπόν. Βασίλη, συγγνώμη λίγο. Επειδή τον βλέπεις τον Κωστή περισσότερες ώρες από μένα γιατί είστε παρέκκλητος στο μαγαζί. Ναι. Εσύ από τον κόσμο που συναλλάσσει το μαγαζί, γιατί εγώ δεν εισέπραξα κάτι τέτοιο. Να το βρει τον Αριανό εκεί μέσα. Συγγνώμη λίγο. Εισέπραξε ότι οι Αριανοί θέλουν να υπογράψουν με το έψιλον ο Άρης. Ούτε κατά διάνοια. Και, γιατί και εγώ το και ίδιο. Και στο γήπεδο που ήμουνα την Τετάρτη, ούτε κατά διάνοια. Γιατί ο Κωστής άλλα λέει. Άλλα λέει ο Κωστής. Ο Κωστής τους θέλει να έρθει στη συμφωνία με το έψιλον για να έχει δουλειά. Άλλο αυτό. Άλλο τώρα τι λέμε για την ομάδα μας, κάνουν να έχουμε δουλειά να πουλάμε στον κόσμο. Έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν. Τρίτο για το θέμα του Νασλίδη, βετεράνος παίχτης, παιδιά από τη Λάρισα που πάλευε να σωθεί διωγμένος με την καπούρα 20 κιλά παραπάνω. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε και δεν θέλουμε. Καλός Χριστός, δεν ξέρω αν είναι Αριανός, δεν ενδιαφέρει, εγώ θέλω να κάνω ομάδα, όχι να μαζέψω μέσα παίχτες οπαδούς ή οτιδήποτε. Θέλω να κάνω ομάδα. Αλλιώς κράτα το Διαμαντόπουλο, 29 χρονών, δυνατό παιδί, στεγνός, αθλητικός, κράτα Διαμαντόπουλο που δεν ξέρει μπάλα. Μένα, αλλά αν είναι να πάρω τον Νασλίδη, κράτα Διαμαντόπουλο. Λοιπόν. Το ρόβα το θες, το ρόβα. Το ρόβα του Ηρακλή. Ναι. Χίλιες φορές το ρόβα σπιδοφόρο, τρίτο center for. 30 γκολ. Σωστό, σωστό. Άκου να δεις το ρεζίμητρο στο τυρί, δεν δηλαδή το σατανά τι πάνε κάνει τώρα. Να τρελάνε τους Ηρακλήδες τώρα και να γίνει άνω κάτω. Άκου τον αλήτη τώρα, άκου τι είπε, το διαστραμμένο το μυαλό. Εγώ σου λέω αγωνιστικά, έτσι τώρα ας κάνει ό,τι θέλει τώρα ο Κωστής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θες είδαμε και στο Europa League την Arsenal, η οποία άμα δεν φύγει ο Βεγγέρ δεν θα φύγει αυτή η κατάρα από πάνω της. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με αυτή την ομάδα, καταραμένη. Άσε μας πήραν δηλαδή, τα λεφτά από την τσέπη δηλαδή. Πίστευα στον Άσο της Arsenal και όλος ο κόσμος θες που είχα και κάποιος κόσμος μου στο μαγαζί περίμενε τον Άσο της Arsenal για να βγάλει στοίχημα. Όντως δηλαδή, αλλά δυστυχώς για αυτό το ποδόσφαιρο το στοίχημα είναι πολύ πουλο πράγμα το στοίχημα στο ποδόσφαιρο. Γιατί... Όχι, συμφωνείς για το σχόλιο μου ότι ο Κριασμάν δεν βάζει τα δύο γκολ που μπαίνουν για πλάκα με την Sporting και βάζει αυτό το οποίο γλιστράνε δύο ρε φίλε λες. Αυτό είναι κάρμα. Συγγνώμη. Το έβαλε, αλλά το έβαλε ο Κριασμάν. Χατζηνάκο, άκουσε με. Πιο πολύ κόσμο το μαγαζί σου τραβάει με Arsenal, με Manchester, με Παναθηναϊκό μπάσκετ ή με Άρη. Προς το παρόν, κάτσε Άρη, περίμενε, δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Κάτσε ρε φίλε, Άρη τώρα Κυριακή 3 ώρα μετά την Κυριακή στο χωρισμό. Θα μου κάνει μια χάρη, Βασίλη, θα μου κάνει μια χάρη. Ναι. Λοιπόν, ξέρω ότι δεν το κάνεις, θα το κάνεις για μένα, θα σου φέρω ένα κεζάπ να το βάλει να το πιει. Δεν τον πιάνει τίποτα. Δεν έχει ανάγκη. Δεν τον πιάνει. Ούτε από αυτό θα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τι και ζάμπ να πει θα γλιτώσει. Άμα γίνει πυρηνικό πόλεμο, αυτού οι Καθαρίδε θα επιβιώσουν. Δεν τον πιάνει τίποτα. Κλείσε με αυτό. Κλείσε με αυτό. Μπουφάρα το χαζίνα. Βγαίνει και σε διαψεύδει πανηγυρικά. Ποιο πράγμα. Δηλαδή είσαι ρε φίλε αλητήριο μεγάλο. Έκανα ρεπορτάζ. Τι ρεπορτάζ, όλοι οι Αριανοί συμφωνούν. Βγαίνει ο Χατζηνάκος, ορίεται. Κανένας Αριανός. Άκουσες εκτός από τον Χατζηνάκο, κανένα ορίεται. Κι άλλους. Και πολλά μηνύματα. Εδώ, και, ναι, 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 και μηνύματα. Καλημέρα, εντάξει. Μπορεί αυτοί ναι. που βγαίνουν οι ακροατές να είναι μικρό το δείγμα. Ναι. Είναι ελάχιστο το δείγμα. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα, ναι. Γεια σας, κύριε. Καλώς τον. Καλώς τον πρωταθλητή. Κύριε Κώστα, τι κάνετε. Καλώς τον πρωταθλητή. Καλά. Λοιπόν, θα προτρέψω. Τους ακροατές και εσένα Γρηγόρη και τον Κωστή ναι. για το κορίτσι. Κορίτσι. Το τηλεπεριοδικό τηλεθεατής το εβδομαδιαίο που κάνει 1,5 ευρώ έχει για την Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφιά λεπτομέρειες τρομερές. Δεν συγκινούμε εγώ. Να δώσω το τηλέραμα να δω την Αγία Σοφιά. Όταν λέτε για την Αγία Σοφιά, την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης. Της άκρη το γήπεδο. Άλλο λέει. Ό,τι άρχισε να. Πότε άρχισε να κτίζεται, τέσσερις φορές που καταστράφηκε και όλο το διάκοσμο μέσα. Επειδή είχα την τύχη το 85 να πάω στην Κωνσταντινούπολη και να την δω,
είναι εκτός πάση περιγραφής. Ναι. Όποιον τον ενδιαφέρει, εγώ το πήρα βέβαια και θα το κρατήσω, θα πω τα εγγόνια μου να το κρατήσουν σαν κόρη οφθαλμού και να το διαβάζουν ανατακτά. Εγώ έχω την ιστορία του Αϊθαράπη πάντως. Διαστήματα. Ναι. Δεύτερο. Κοίταξε, όλα δεν είναι για διακομόδηση. Λοιπόν, δεύτερο. Τι εκκλησία και αυτή είναι, τι είναι. Σήμερα, ναι. Σήμερα στις 6.30 με 8.30 ναι. Θα αναφερθεί σε αυτή τη μια μισή ώρα, δύο ναι. περίπου, για το παγκόσμιο κύπελο του 1970. Α, στην ΕΡΤ, ε. Ναι. Στην ΕΡΤ. 6.30 με 8, με 8 και 10. Αυτές είναι εκπομπές που δεν χάνονται. Υπάρχει έγχρωμη εικόνα και επειδή έτυχε λεπτομέρειες που είχα διαβάσει παλιά στην εφημερίδα την ομάδα την εβδομαδία που έβγαινε κάθε Τρίτη, αν θυμάστε. Ομάδα Sportsman, την πρόλαβα κι εγώ. Λοιπόν, και έτυχε να μιλήσω. Να επισκεφθώ την Καλαμάτα και να μιλήσω μέσω διερμηνέως στον καλύτερο παίχτη της Εθνικής Βραζιλίας τότε, τον Ζαϊρζίνιο, ναι. και τον ρώτησα ναι. Και τον ρώτησα και μου είπε άκουσα ότι οι πέντε οι παίχτες της επίθεσης Ζαϊρζίνιο, Ριβελίνο, Πελέ, Τοστάο και Ζέρσον παίζεται με το νούμερο 10 στις ομάδες σας. Ναι. Μου λέει ναι. Και ο Ζαγκάλο ο προπονητής μας είπε, επειδή είναι αυτό αλήθεια που σας είπε ο προπονητής, ότι επειδή η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι μία, μπείτε και παίξτε. Και μου απαντάει ναι. Επίσης μου απάντησε μία δεύτερη ερώτηση που τον έκανα, γιατί το πιο δύσκολο παιχνίδι για τη Βραζιλία ήταν το 1-0 επί της Αγγλίας με την παραπόληση του Μπάξ, ναι. Εκεί μου είπε κάναμε σύσκεψη πως να επιτύχουμε γκολ στον Γκόρντον Μπάνξ, ο οποίος έκανε σε εκείνο το μάτς την απόκρουση του αιώνα. Κλείσε, ωραίο. Γεια σας. Γεια σας κύριε Κώστα. Παρακαλώ. Να παίξεις με 5 δεκάρια θα φας 8-0, να ξέρεις. Έλα. Σήμερα άμα παίξεις με 8 δεκάρια θα φας 8-0. Αυτό που κολλάει. Σε αυτό που είπε ο κύριος Κώστας. Μάλιστα. Καλημέρα. Για ναι. τα παλικάρια. Τι κάνουν τα παλικάρια. Καλά είναι. Τι είναι ρε μαω. Τι έγινε μεγάλο εκάζι. Μαω μαω. Πάω πρώτη φάλαγγα. Η πρώτη φάλαγγα είναι έτοιμη. Πήρες εισιτήριο για το τελικό. Λεγιονάρι είμαστε όλοι αλλά είμαστε μεντού θα πήρε. Εσύ πήρες ή θα μπεις μεντού. Μεντού θα μπεις. Έλα. Πόσα κομμάτια δώσαν σήμερα. Πόσα κομμάτια δώσανε. Εισιτήρια έρευνα. 17.196 200 προσκλήσεις. Και έχει και 4.000 εισιτήρια η ΕΠΟ. Οι οποίες για να δούμε που θα πάνε. Πάλι λίγα είναι έρευνα. Τι εννοεί. Αυτές οι γαλοπούλες εκεί κάτω. Τα μισήρια που λένε στο χωριό μου θα τα ξοδέψουν όλα. Είχε 51.100 εισιτήρια με το λεβαδιακό. Και θες να μου πεις ότι δεν μπορείς στο τελικό να πουλήσουν 17.196. Γαλοπούλες είναι αυτές. Μωρέ. Εσύ είναι... πες ό,τι θέλει. Όχι, μην τον κόβεις, σε παρακαλώ. Είχε 17.196. Και εσύ είχες 2.500 στην καμάρα. Λοιπόν, εσύ θες να μου πεις τώρα ότι δεν μπορεί. Ακούγεσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Κοπανάει τσίπουρα μεσημέρι αυτός, ε. Πετά τη λαϊκή, ρίχνει ταρακή, να πούμε, χαμό. Τον ζηλεύω. Καλημέρα. Έλα, Κωστή. Καλώς τον. Αργύρης από Διαβατά. Μέσα είσαι. Πού μέσα. Στα Διαβατά. Ισοβίτη, ναι. Εντάξει. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Καλά ρε, τι είχες πει ότι ο Βαντάκη είναι παγάρι. Πώς. Είχες πει ότι ο Βαντάκη είναι παγάρι, αθλητικές εξαιρεσίες. Ο Βαντάρκ. Για το Φαντάικ. Της Λίβερπουλ. Το τερματοφύλακα. Είπε προχτές. Όχι, ρε, ναι. Το στόπερ, ναι. Ναι. Είχε πει προχτές ότι η Λίβερπουλ θέλει δύο στόπερ. Και τον λέω ένας δεν είναι παλτό και δεν γίνεται. Το ακριβότερο. Το ξέρω, εδώ πέφτουμε εμείς κατηγορία εξαιτίας αυτής της απώλειας. Ποιος πέφτει, η Σαββάθοντο, ναι. Ο Λόβρεν, εντάξει. Ο Λόβρεν, φίλε, μπέρδεμα μεγάλο. Εντάξει, ματάρες κάνεις το τσουλούρε, φίλε.
Και για τον Γκάριους είπα κακά πράγματα. Το τέρμα. Τι έπαθε ρε. Κοιμηθήκατε κύριε. Τι είπε τι. Πάμε επόμενη γραμμή ρε. Κοιμήθηκε αυτός. Ναι. Από μέσα έπαιρνα να φορέξω. Κόψ' τώρα. Το μπουφάν. Το μπουφάν. Το μπουφάν. Το μπουφάν. Πού είναι το μπουφάν. Έφαγες το μπουφάν. Από το Κόρντομπα. Το είχα πίσω στο κάθισμα να πούμε. Έλα. Δεν έχει άλλη. Ωραία. Πάλι καλά που δεν έφαγες το μπουφάν αντιλόπης του αλουνού που είχε έρθει του παππού. Του φίλου μου. Παππούς. 64. Δεν είναι παππούς. Κοντά είμαστε στην ηλικία. Έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι ρε κόκκινη. Το γήπεδο Αγία Σοφία χτίζεται με γοργούς δερπούς. Γοργούς. Ναι. Ναι. Η Νέα Τούμπα. Είχα πει ναι. Ότι η ΑΕΚ θα μπει το Γενάρη ναι. Ή αρχές Φλεβάρι του 20 μέσα. Ναι. Ποια εταιρεία το κάνει, ξέρεις. Ποια εταιρεία. Το φτιάχνει. Όχι, δεν ξέρω. Ποιανού ιδιοκτησίας είναι η εταιρεία που το φτιάχνει. Δεν ξέρω. Επόμενος. Συγγνώμη, γιατί δεν το λες. Απορίες έχω. Όχι, γιατί δεν το λες. Δεν ξέρω, ρωτάω. Ε, άμα δεν ξέρεις, θα την αφήνει. Γι' αυτό ρωτάω. Έλεγαν πως ξέρεις. Ρωτάς εμένα. Μπορεί να ξέρεις. Μιλάς με τον Καρατσαφέρη, με κάποιον άλλο. Έλα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ θα έλεγα το εξής, γιατί κάποια φορά κοιτάμε το δέντρο και δεν κοιτάμε το δάσος. Ας μας εξηγήσει κάποιος να μας πει όλα αυτά που γίνονται απέναντι στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ, αν είναι λογικά ή όχι. Είναι. Και ποιος είναι ο νικητής από αυτούς. Μήπως είναι κάποιος τρίτος. Θα πω εγώ ότι είναι Ολυμπιακός. Και πες μου αν κάνω λάθος ή όχι. Ναι, μας το εξηγήσει. Εννοεί. Να μας το εξηγήσει. Ναι. Να σου το εξηγήσω. Ναι. Αν το παιχνίδι του ΠΑΟ με την ΑΕΚ συνεχίζονταν κανονικά, πέρα από το αποτέλεσμα, δεν συζητάμε αν ήταν offside ή όχι, σε αυτά συμβαίνουν σε πολλά παιχνίδια, μπορεί να ήταν ναι, μπορεί και αν όχι, πέρα από αυτό. Και έπαιρνε το χείο πάω με την ΑΕΚ, ένα βαθμό, ο καθένας. Θα διεκδικούσε με πάρα πιο πολλές φορές ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι κανονικά, το συγγνώμη, το πρωτάθλημα, θα το διεκδικούσε. Θα είχε κάποιες ελπίδες. Θα, ναι, πιο πολλές από ό,τι είχε τώρα. Δεν τώρα δεν έχει καμία. Ωραία. Και εγώ θα πω. Αυτό που ο Ξαβίδης που πάει να κάνει και λέει συνέχεια ότι θα το κάνει και είναι ο μόνος που μπορεί να το κάνει γιατί αυτός έχει το χρήμα και δηλαδή, μήπως βολεύεται και ο ίδιος. Μισό λεπτό. Με τον Ολυμπιακό που κόπηκε ο αγώνας. Με τον Ολυμπιακό που κόπηκε ο αγώνας είπε ότι θα πάρει την ομάδα δεν θα κατέβει για το κύπελο κάτω. Να εξηγήσουμε κάτι. Προχτές μπήκε μέσα λέει διακόψε τον αγώνα και μετά ζήτησε συγγνώμη. Να εξηγήσουμε. Δημοσίως. Να εξηγήσουμε. Τώρα δεν ξανακατέβει. Εκάντο να σου πούν όλοι μπράβο. Να εξηγήσουμε κάτι. Όλοι έχουν χρήμα. Αυτός δείχνει. Ναι, αυτός από μένα και από αυτό, σένα, όχι, δεν κατάλαβες. Και ο Γόκαλης έχει χρήμα, και ο Μαρινάκης έχει χρήμα. Ναι, και αλλά, αυτό ο Σαβίδης δείχνει να μην κολώνει να το σκορπίσει στο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν εξηγώ. Αυτό δεν μου εξηγεί. Γι' αυτό τώρα ξεγελάνε και το δαγκώνει. Αυτοί έχουν χρήμα. Όλοι αυτοί. Μαρινάκηδες, Κόκαλης, οτιδήποτε. Και δεν το κάνει κανένα του συμφέρει. Να κρατάνε αυτές τις πισινές. Μήπως συμφέρει και το Σαβίδη και είμαστε μονολόγια. Τη μια θα το κάνω. Αυτό, αυτό που, αυτό μέσα, που φυγείτε, αυτό, αυτό που δεν συμφέρει με τίποτα φίλε μου και είναι το πιο προκλητικό που θα ακούσεις αλλά δεν το λέω για να προκαλέσω τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό που δεν συμφέρει με τίποτα είναι την εταιρεία ΠΑΟΚ γιατί χτύπα ξύλο να φύγει ο Σαβίδης. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Ναι φίλε, άλλο λέω εγώ πάνω εσύ. Εγώ σου λέω αυτό που αποκαλεί πάντα ο Σαβίδης. Θα πάρω το μάτι και θα φύγω. Γιατί δεν το κάνει. Να του πούνε όλοι μπράβο ρε αυτός ο άνθρωπος πράγματι. Γιατί θέλει να κάνει μια καθάριση και όλα. Γιατί οι κυρώσεις. Μήπως όμως τον βολεύει να μην γίνει καθάριση. Οι κυρώσεις ρε φίλε είναι απίστευτες. Άκου λίγο, άκου λίγο. Γιατί βγαίνεις και το λες. Γιατί τώρα άκου λίγο. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα μείον 6 σήμερα που μιλάμε. Αν μέχρι την άλλη εβδομάδα δεν ξοφλήσει τα 500 χιλιάρικα στον παίκτη. Υποβιβάζεται γιατί ήταν η τρίτη ποινή. Συμφωνώ, δεν λέει κανένα. Πρόσεχε λίγο τώρα. Γι' αυτό συμφωνώ που πάμε το ρίσκο εμεί. Πρόσεχε λίγο τώρα. Μας λένε ότι θα έρθουν επενδυτές, θα τον πάρουν, θα τον κάνουν, θα το δείξουν. Πού τι ήρθανε. Παραμύθια. Κερδίζει χρόνο ο Καλαφούζος. Κερδίζει χρόνο ο Αλαφούζος. Δηλαδή, μήπως τελικά η ομάδα πάει η άκλαυτη για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Πέρα από το ότι περνάνε προς τα έξω, ότι όλη η Super League λέει ναι, να σώσουμε. Δεν απαντάς όμως το ξέρω. Μα απάντησε. Άκου να δεις. Σαν βουλευτές και εσύ πας να ξεφύγεις άλλη μια ερώτηση. Όχι. Από τη στιγμή που ο
αποκαλεί ότι θα πάρω την ομάδα και θα φύγω, για να το κάνεις, πρέπει να πει ότι αναλαμβάνεις όλα τα ρίσκα. Ναι, θα έχει, αυτό σου λέει. Γιατί δεν το κάνεις. Θα έχει επιπτώσεις η εταιρεία ΠΑΟΚ, αυτός δεν τον ενδιαφέρει. Τότε γιατί βγαίνεις και το λες. Εκείνη γιατί που χάρης μετά. Ενθερμό το έκανε ρε φίλε. Εσύ ενθερμό δεν έχεις κάνει πράγματα. Ενθερμό πρόπερση δεν θα κατέβαινε στον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Ενθερμό τώρα με την ΑΕΚ μπήκε μέσα. Ενθερμό τώρα δεν θα κατέβαινε στον τελικό. Πάντα εσύ είσαι ενθερμό, οι άλλοι δεν είναι. Σε αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω, να είσαι καλά. Έτσι δεν είναι. Να είσαι καλά. Εγώ παρόλο που δεν είμαι υπέρ του Σαββίδη, θα συμφωνούσα και θα έλεγα μπράβο, αυτός είναι που τα κάνει όλα ίσωμα για να γίνει καθάριση. Με κάλυψες. Πόσο με τα λόγια. Με κάλυψες. Γεια. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη να εκφωνήσει τους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί ο τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Καναλάκη, Κώστα Γιαλάμα και Τάνια Δήμου. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία στις ομάδες της πόλης μας, τους αγώνες που έρχονται. Πρώτα Θεός τα λέμε Δευτέρα. Να είστε καλά. 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 Θεός τα λέμε Δευτέρα.